Φίλες και φίλοι δρομητές, καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο της πρωτεύουσας, στο ΓΑΣΥΠ. Εδώ θα πέσει η αυλαία και επίσημα της 14ης αγωνιστικής του προαθλήματος Μαρφή Λαϊκή, πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο γύρο. Εδώ παρακολουθούμε τους παίχτες της Ένωσης που προθερμαίνονται. Σε λίγο θα φύγουν για τα αποδυτήρια. Έχουν ήδη επιστρέψει στα αποδυτήρια οι ποδοσφαιριστές του Redeem Dutits. Και σε λίγο θα κάνουν την είσοδο τους μαζί οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και πάλι για να αρχίσει η αναμέτρηση. Εδώ έφτασαν και από το παραλίμνη οι φιλάθλοι της Ένωσης. Είναι λίγοι, αλλά είναι αυτοί οι γνωστοί, οι πιστοί φίλοι των Βυσσινή που ταξιδεύουν παντού με την ομάδα τους για να τη στηρίξουν. Εδώ είναι πλάνα από την εξέδρα της Ομόνιας, από την θύρα 9. Υπάρχουν πάρα πολλοί φιλάθλοι έξω στα ταμεία, είναι και τα 6.500 διαρκείας της Ομόνιας. Ο αριθμός που είπαμε πιο πριν, γύρω στις 8 με 9.000, θα αφήσουν πάρα πολύ ικανοποιημένους τους άνθρωπους της Ομόνιας, αν έχουμε αυτή την προσέλευση στο τέλος και λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Είδαμε πλάνα από όλα τα μήκη και πλάτη των εξεδρών εδώ στο ΓΑΣΥΠ. Έφυγαν και οι ποδοσφαιριστές του Πανίκου Ξούρουπα για τα αποδυτήρια. Πάμε και εμείς, φίλοι συνδρομητές, για πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να μην χάσουμε την είσοδο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο. Επιστροφή, φίλες και φίλοι συνδρομητές, στο ΓΑΣΥΠ. Ομόνια Ένωση Νέων Παραλιμνίου, αγώνας για την 14η αγωνιστική του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Μαρφή Λαϊκή. Πέφτει αυλαία της 14ης αγωνιστικής με τον αγώνα σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2008, Δευτέρα. Σιγά σιγά ο κόσμος στις εξέδρες έγινε πολύ περισσότερος από τις προηγούμενες μας επαφές που είχαμε με τις εξέδρες. Στην δυτική εξέδρα, στην κεντρική δηλαδή, κάτω από εμάς, είναι σχεδόν γεμάτη. Η θύρα 9 εκεί είναι λίγο περισσότερα τα κενά καθίσματα. Απέναντι στην ανατολική, στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου βρίσκονται τα καθίσματα στο χώρο του κέντρου, οι γωνιές είναι άδειες. Εδώ πλάνω από την κεντρική εξέδρα. Ένα πεντάλεπτο περίπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Περιμένουμε τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, τους τριφυλοφόρους και τους Βυσσινή. Γύρω στους 5 με 6 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία λίγο πριν ένα μισάωρο. Κάπου εκεί είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Είναι σουκτερό το κρύο στην πρωτεύουσα. Ένα τριήμερο πριν τα Χριστούγεννα. Εορταστική ατμόσφαιρα και στις εξέδρες. Θα δούμε αρκετούς ντυμένους Άγιους Βασίλειδες. Η Ομόνια θα επιζητήσει με πάση θυσία την νίκη. Τα ακούσαμε και πριν από το στόμα του κυρίου Τζοβάνι. Για να επιστρέψει στην κορυφή. Έχει τώρα 33 βαθμούς όσους και το ΑΠΟΕΛ είναι στη δεύτερη θέση δύο ομάδες. Στους 34 η Ανόρθωση. Η Ομόνια βέβαια είναι με αγώνα λιγότερο, όπως και η Ένωση που είναι στην ένατη θέση με 15 βαθμούς. Αν πάρει βαθμολογικό κέρδος σήμερα, νίκη δηλαδή. Γιατί αν πάρει ισοπαλία θα μείνει στην ίδια θέση. Θα ανέβει δύο σκαλοπάτια. Παραμένοντας στους ποδοσφαιριστές, κάτω μια μικρή τελετή από τον κύριο Αντρέα Σμυρίλη, πρόσωπο της εταιρείας Κάσπερκ. Περιμένουν τον Δημήτρη Χριστοφή, αυτός είναι που θα πάρει το βραβείο. Για αυτό το μήνα, αυτός ψηφίστηκε. Και εδώ και πάλι οι φίλοι της Ένωσης.
Θα δούμε στα γρήγορα της ενδεκάδας να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μικρή καθυστέρηση που παρατηρείται για την είσοδο ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ η ενδεκάδα του Νεντίμ Ντούτιτς, Γιωργαλίδης κάτω από τα δοκάρια. Αλαμπί, Ντικουμάνα, Βέντσελ, Πλέτς, Καϊάφας, Κασέκε, Ντούρο, Κάσαρο, Νεύτης και Καφού η 11. Στον πάγκο Ασπρογένους, Λόγκα, Ραγκύρε, Μπακούρα, Κλέιτον, Πάντιτς και Χριστοφή 4-4-2. Για πρώτη φορά αγωνίζεται Αλαμπί, Βέντσελ και Πλέτς. Και η 11 του Πανίκου Ξούρουπα, Μιλοζεύσκι, Καράς, Γκονζάλες, Μεγκίνη, Έτμαρ, Αλάντρα, Γούμενος, Κολοκούδια, Σκολάνη, Σπύρου και Κακού. Ενώ την 18 συμπληρώνουν ο Αμπαρτσουμιάν, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Φίλκεϊτ, Νικολάου, Κάσιντι, Κακλαμάνος, Μαχάτου και Μέρτα Κάς. 4-3-2-1. Όπως υπολογίζουμε θα αγωνιστεί ο Πανίκο Τσούρπας με τον Κολοκούδια μοναδικό προωθημένο, ο οποίος θα δέχεται βέβαια στηρίγματα. Εδώ ο Πλέτς, Γιωργαλίδης, Βέντσελ πιο πίσω, Καφού. Είναι όλοι εκεί. Ο Χριστοφή βέβαια δεν αγωνίζεται βασικός απόψε και τον περιμένουν έξω. Ο κύριος Αντέας Μυρίλης είπαμε πιο πριν, εδώ ο Χριστοφή. Τον περιμένει έξω τον Χριστοφίο, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Κάσπερ, ο κύριος Αντρέας Μυρίλης, για το έπαθλο ήθους και αρετής της Κάσπερ. Και εδώ ο Δημήτρης Χριστοφή και ο κύριος Μιχαλάκης Κυριάκο εκεί από την Ομόνια. Δέχεται τα συγχαρητήρια ο νεαρός από τον κύριο Μυρίλη. Χειροκρότημα ζεστό από τους φίλους της Ομόνιας. Πίσω οι διαιτητές μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι όρθιοι υποδέχονται την ενδεκάδα της Ομόνιας. Επιστρέφουν χειροκρότημα οι παίκτες του Τριφυγιού. Εκτός αποστολής ο τραυματίας Ηλίας Χαραλάμπους, Παύλου, Κόπιλινγκ, Μάρης, Λαγός και ο Γραμμόζης στο νέο απόκτημα. Ζητάει μικρόφωνο ο... Εδώ και οι διαιτητές, ο κύριος Λεόντιος Στράτος, με πρώτο βοηθό τον κύριο Νικολάου, δεύτερο τον κύριο Πλατή, τέταρτος απόψε ο κύριος Κωνσταντίνου και παρατηρητής, ο κύριος Δημητρίου. Περιμένουμε τους ποδοσφαιριστές τώρα της Ένωσης, την ίδια ώρα που προσπαθούν να δώσουν ρυθμό από τώρα οι φίλοι της Ομόνιας και να στηρίξουν από την αρχή της αναμέτρησης τους ποδοσφαιριστές τους. Εδώ ο Ηλίας Χαραλάμπους, είπαμε πιο πριν, τραυματίας εκτός αποστολής. Όπως και η Παύλου, Κόπιλινγκ, Μάρης και Λαγός για διάφορους λόγους αγωνιστικούς. Ενώ εκτός βέβαια είναι και ο Γραμμόζης, το νέο απόκτημα της Ομόνιας. Από τις αρχές Ιανουαρίου θα τον έχει στη διάθεσή του ο Νεντίμ Ντούτιτς. Τα τελευταία τρία χρόνια εδώ η Ένωση τα πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, γιατί έχει τρεις νίκες. Εδώ ο Καράς, ο αρχηγός, και πίσω του οι άλλοι 10 ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Αποδοκιμάζονται, αλλά εδώ οι φίλοι της ομάδας του Παραλιμνίου είναι λίγοι, αλλά τους χειροκροτούν. Πολύ δύσκολα φτάνει το χειροκρότημα στα αυτιά των ποδοσφαιριστών του Πανίκου Ξούρπα, αλλά τους βλέπουν. Οι δύο αρχηγοί, Καϊάφας και Καράς, είναι εκεί με τον κύριο Τράτο. Πέρσι ο κύριος Τράτος 16 αγώνες. Σφύριξε 3 πέναρτι και έδειξε 2 κόκκινες. Φέτος σε 10 αγώνες απέβαλε 2 ποδοσφαιριστές. Είναι η 11η του αναμέτρηση που θα διαιτεύσει απόψε ο κύριος Τράτος. Εδώ ο Πανίκος Τσούρουπας. Για τελευταία φορά κάθεται στον πάγκο της Ένωσης ως τεχνικός. Προσλήφθηκε, ακούσαμε και πριν, από τον κύριο Κρασά.
τον αρχηγό του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης. Και είναι, θα είναι από αύριο, νέος τεχνικός του Παραλυμνίου της Ένωσης, ο Αυστριακός, ο Γκιόρκ Ζελχόφερ, εδώ ο προμηθευτής της Ομόνιας, ο Νεντίμ Τούτιτς. Γεννημένος 17-7-61, 47 χρόνων, απέναντι στον πρώην ποδοσφαιριστή του, τον Πανίκο Ξούρουπα. 4 Σεπτεμβρίου γεννημένος ο Ξούρουπας, το 68-40 χρόνων. Και πριν την έναρξη της αναμέτρησης, μονόλεπτος σιγή της μνήμη του Γιώργου Καραγιάννη, άλλος Γογάκη, πιο γνωστός Γογάκης, από τους πρώτους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Αιωνία του η μνήμη. Παραλαμβάνουμε, η μονόλεπτο σιγή τηρήθηκε η μνήμη του Γιώργου Καραγιάννη, πιο γνωστός άλλος Γογάκης, από τους πρώτους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, τελευταίες προσπάθειες εμψύχωσης από όλους τους ποδοσφαιριστές. Στη σέντρα οι ποδοσφαιριστές του Νεντίμ Τούτιτς, ενώ ο κύριος Νικολάου με τον κύριο Πλατή κάνουν τον τελευταίο αναγκαστικό έλεγχο. Πρέπει να κάνουν αυτόν τον έλεγχο στα δίχτυα. Εδώ ο αρχηγός της Ομόνιας, ο Κώστας Καϊάφας, με ένα γκολ φέτος. Ήταν καθοριστικό όμως με την ΑΕΛ εδώ στο Βάσι Πι. Πρώτο σκόρ της Ομόνιας ο Κάς με 8 γκολ. Πρώτο σκόρ για την Ένωση ο Φρέντι που έφυγε, πήγε στην Λεμεσό, στην ΑΕΛ. 4 γκολ. Έχει ο Κακλαμάνος που είναι στο πάγκο και τα υπόλοιπα τα πέτυχαν από ένα ο Σπύρου, ο Γούμενος, Πλασέρτα, Κολοκούδιας. Αρχίζει η αναμέτρηση. Τελευταία της 14ης αγωνιστικής. Πρώτες πάσες. Πρώτα αγγίγματα της μπάλας από τους πράσινους. Ο Βέντσελ πιέστηκε από τον Γούμενο. Και το πλάγιο, το πρώτο στον αγώνα για την Ομόνια. Εδώ ο Τίμο Βέντσελ θα πάρει μπάλα στα χέρια και θα ρίξει στον Πλέτς. Αλαμπή και Πλέτς κεντρικό δίδυμο. Αριστερά θα παίζει ο Βέντσελ και δεξιά ο Ντικουμάνα. Βρήκε και πάλι λύση ο Νεντίμ Τούτιτς. Έμεινε στον πάγκο ο Πάντιτς. Είναι εκτός, είπαμε, τον είδατε και πιο πριν, ο Ηλίας Χαραλάμπους. Υπάρχει το μεγάλο ρόστερ, υπάρχει αυτή η ευχέρεια και το ανακάτεμα της τράπουλας, όπως λέμε σε εισαγωγικά. Γούμενος κέρδισε τη μονομαχία από τον Αλονεύτη στη γραμμή έξω. Προσπάθησε να αποφύγει τον Βέντσελ, ο οποίος θα ρίξει το δεύτερο πλάγιο της Ομόνιας. Αλονεύτης, Ντούρο, καλός συνδυασμός. Πέφτει και διώχνει ο Μεγκίνη, ο Αργεντινός. Καϊάφας απέναντι την Κουμάνα, κατεβάζει. Την Κουμάνα παράλληλη πάσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Κασέκε. Ο Βέντσελ με τη μία στον Αλονεύτη γυρίζει και κάνει όμορφη πάσα στον Βέντσελ. Εκεί τον σταματάει ο Μεγκίνη και ο Αλάντρα κρατάει μπάλα για πρώτη φορά. Σφυρίζει ο κύριος Στράτος. Στη συνέχεια αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Γούμενος έκανε την παγιά απέναντι. Παρολίγο να γίνει το λάθος εκεί. Ο Την Κουμάνα τον πίεσε. Ο Έτμαρ ήταν απέναντι, ο Βραζιλιάνος. Ο Σπύρου απέναντι στο πλάγιο, μπήκαμε στο τρίτο λεπτό στο Γασιπί. Ο Αλάντρα δεν μπόρεσε, κέρδισε όμως το πλάγιο. Και πάλι Αλάντρα και πάλι έξω η μπάλα από τον Ντικουμάνα. Αλάντρα. Δεν τον αφήνει να πνεύσει εκεί ο Ντικουμάνα. Πήρε μπάλα, πήρε και το φάουλ από τον κύριο Τράτο. Πίσω ο Γιοργαλίδης, Πλέτς.
Πήρε στη γραμμή ξεμαρκάριστος ο Βέντσελ. Καϊάφας, πέρασε η μπάλα σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Κύπρο Νικολάου. Έξω η μπάλα πλάγιο για την Ομόνια, το παραχώρησε ο Χαβιέρ Νταμιάν Μεκίνη. Αλωνεύτης. Πίσω του ο Σπύρου, πάσα στο Τούρο. Πάει εκεί κοντά του ο Γκονζάλες, πέρασε η πάσα του για τον Οκά, ανάμεσα από δύο, κλείνεται. Από κόντρα πάει πάρα στο Βέντσελ και με τη μία ο Γερμανός απέναντι στον Τικουμάνα. Κάθε την παγιά από τον Τικουμάνα. Κατευθείαν στο Μιλοζεύσκι, τον Σκοπιανό τερματοφύλακα της Ένωσης. Είδαμε και τον Τικουμάνα πιο πριν. Ο Γκονζάλες κατεβάζει με το στήθος, έρχεται ο Αλωνεύτης, του παίρνει μπάλα. Φάουλ σφυρίζει ο κύριος Στράτος, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Κασέ και Ντούρο και τώρα Αλωνεύτης, ευκαιρία για την Ομόνια. Προσποίηση από τον Αλωνεύτη, φάουλ από τον Μεγκίνη. Στο πέμπτο λεπτό, ένα βήμα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μιλοζεύσκη, από τα αριστερά όπως μπήκε στην επίθεση η Ομόνια και στον καλό συνδυασμό που προηγήθηκε εδώ το φάουλ, η προσποίηση από τον Αλωνεύτη και με το αριστερό του πόδι ο Αργεντινός το ρίχνει κάτω. Ο κύριος Στράτος δείχνει σφυρίχτρα στον Κλώτη Αντούρο, ο οποίος τοποθετεί μπάλα ακριβώς στη γραμμή, του λέει να πάει λίγο πιο πίσω. Στη γραμμή στην μπάλα σχεδόν ο Αλβανός. Και θα απειλήσει για πρώτη φορά η Ομόνια την εστία του Μιλοζεύσκη. Από την εκτέλεση του φάουλ από τον Ντούρο Καϊάφα στο σούτ. Από κόντρες η μπάλα γκολ 1-0. Ο Αλαμπή. Πολύ νωρίς το πέμπτο λεπτό. Ο Ρασίτ Αλαμπή πετυχαίνει γκολ. Το δεύτερο του μεταχρώματα της Ομόνιας. Το πρώτο όμως για το πρωτάθλημα. Κεφάλι στο σκορ από πολύ νωρίς το τριφύλι 1-0. Από την εκτέλεση του φάουλ του Ντούρο, το σούτ του Καϊάφα, την ασταθή απόκρουση από τον Μιλοζεύσκη και τον γκολ από πολύ κοντά από τον Αλαμπή. Εδώ ξανά και με δόση τύχης, ήταν δύσκολο το έργο του Μιλοζεύσκη. Υπήρχαν πολλά σώματα μπροστά του, πολλοί ποδοσφαιριστές. Ο Αλαμπή ήταν εκεί την κατάλληλη στιγμή και απλά σπρώχνει μπάλα στα δίχτυα του Μιλοζεύσκη στο 5ο λεπτό 1-0. Το πρώτο του γκολ με το τριφύλιο, Αλαμπή το πέτυχε με την City, με τη Manchester City, στο City of Manchester Stadium. Μείωσε σε 2-1. Ήταν το τελευταίο γκολ της Ομόνιας στην Ευρώπη φέτος. Πέτυχε ο Αλαμπή. 1-0. Ζεσταίνεται ακόμη περισσότερο η ατμόσφαιρα. Από την αρχή της αναμέτρησης οι φίλοι της Ομόνιας φρόντισαν να το κάνουν αυτό. Τώρα τους δίνουν ακόμη ένα λόγο οι ποδοσφαιριστές του Τούτιτς. Ο Αλαμπή σκόραρε πριν από ένα λεπτό και προηγείται η Ομόνια 1-0 της Ένωσης. Ο Γούμενος έκανε μια πάσα, δεν προλάβει ο Κολοκούδιας, ήταν δύσκολο να προλάβει. Εδώ ο Δήμος Γούμενος. Πανίκος Τσούρουπας. Είδαμε πιο πριν και τον Νεντίμ Τούτιτς. Λουκά Φλωρίδη, πώς αντέδρασαν οι δυο τους, έτσι μια σύντομη. Ναι, Γρηγόρη, ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Νεντίμ Τούτιτς από πολύ νωρίς να προηγείται 1-0. Ο Πανίκος Τσούρουπας τα έχει με τον Κονζάλες, γιατί όλα ξεκίνησαν από τον Ραούλ Κονζάλες όταν έκλεψε μπαλαλονεύτης του, έκανε φάουλ στα γρήγορα, εκτελέστηκε, στη συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Από εκεί και πέρα καθησυχάζει τους ποδοσφαιριστές, τους συνέστησε υπομονή. Ο Νεντίμ Τούτιτς όμως θέλει και καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας αυτά τα πρώτα λεπτά για την Ομόνια. Ουσιαστικά στην πρώτη της επαφή η μπάλα, στην πρώτη της επιθετική προσπάθεια η Ομόνια κατάφερε να σκοράρει. Περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια γρήγορα. Κολοκούδιας μπλέχτηκε εκεί ανάμεσα σε δύο και έχασε. Ντούρο, Αλωνεύτης, φάουλ για την Ομόνια. Το έκανε ο Αλάντρα, εδώ ο Γκονζάλης επιστρέφει και εδώ ο Αλωνεύτης που κέρδισε το φάουλ. Από το οποίο προήλθε το γκολ της Ομόνιας.
The Deep Dutic λοιπόν εναντίον Πανίκου Ξούρουπα απόψε. Για πρώτη φορά ως προπονητές. Εδώ ο Πανίκος Ξούρουπας με 171 γκολ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Με τα χρώματα του Ερμή, της Ομόνιας, της Ανόρθωσης και της ΑΕΚ. Σημείωσε πολλά και σημαντικά γκολ, τα περισσότερα στην καριέρα του βέβαια με την Ομόνια. Όπως αρκετά γκολ και σημαντικά πέτυχε και ο Ντιμ Ντούτιτς με τη φανέλα του Τριφυλιού. Είχε και 19 συμμετοχές με την Εθνική Κύπρου ο Πανίκος Τσούρπας. Εδώ κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Τράτο, τον Κολάνη και στον Καϊάφα. Στο πλάγι ο Βέντσελ. Στην περιοχή εκεί με δύναμη, αλωνεύτης, πίσω του ο Γκονζάλες, το πλάγιο για την Ένωση. Σύμφωνα με τον κύριο Τράτο. Ο Κολάνης. Εκτέλεσε το φάουλ για τον Αλάντρα. Μπροστά η Ένωση, Γκονζάλες, κάνει το παράλληλο γύρισμα, Κολοκούδιας, Γούμενος. Έδωξε ο Αλωνεύτης που ήταν εκεί στην άμυνα. Καράς. Πάνω στον Τικουμάνα. Κολάνης για τον Σπύρου. Λασέρτα κατάφερε, έκανε το γύρισμα. Έδωξε ο Βέντσελ. Κολάνης σηκώνει για τον Αλάντρα από κανονική θέση. Του πήρε μπάλα ο Ντούρο. Και κερδίζει στην για το φάουλ από τον Πορτογάλο που διαμαρτύρεται στον κύριο Τράτο. Όμο με όμο έδειξε ο Αλάντρα. Αυτό φάνηκε και στην επαναληπτική προβολή. Πάει το δεκάλεπτο, 1-0 η Ομόνια στο 5ο λεπτό με τον Αλαμπή. Πήρε μέχρι στιγμής το ζητούμενο η Ομόνια, το γρήγορο γκολ. Πλέτς. Κασέκε, κάθε την πάσα στον Καφού, έπαιξε γρήγορα, έρχεται ο Κάς, η μπάλα στο Γούμενο όμως. Ζητάει μπάλα ο Αλάντρα, ο Γούμενος τώρα του δίνει μπάλα και ξεμαρκάρεται. Πάσα απέναντι, Έτμαρ, το σούτ έγινε από τον Κολοκούδια, πέφτει μαζεύει ο Γιωργαλίδης. Πρώτες φωνές από τον Ντιμ Ντούτιτς, εδώ η συνεργασία και το σούτ με το αριστερό. Από τον Κολοκούδια. Εδώ το σούτ και εδώ ξανά η πολύ καλή επέμβαση από τον Γιωργαλίδη. Τεντώθηκε και με το αριστερό του χέρι μάζεψε την μπάλα. Ο Γκονζάλες, ο Βενεζουελάνος, ρίχνει το πλάγιο στο Μεγκίνι. Φάουλ για την Ένωση, έγινε στον Κολάνη. Θα το εκτελέσει ο Αργεντινός, ο Μεγκίνη απέναντι στον Σπύρου, πάει κοντά του ο Καφού. Μπροστά πάσα στον Λασέρτα, πέφτει ο Τικουμάνα, Σπύρου και πάλι, αφήνει στον Κακού. Πάνω το σημεάκι του κυρίου Κύπρου Νικολάου. Και ο Κολοκούδιας και ο Γούμενος που επιστρέφουν, φάνηκε εκ πρώτης να είναι σε θέση offside. Βέντσελ πάσα στον Οκά. Ο Κάς τον Αλωνεύτη με τη μία η πάσα του στο ύψος της περιοχής και ο Κάς παίρνει και πάλι μπάλα, χάνει όμως στην συνέχεια.
την Κουμάνα, γυρίζει προς τα πίσω, έγινε λάθος και το διορθώνει ο Πλέτς. Πρόλαβε απέναντι ο Αλαμπή. Αλωνεύτης και πάλι από τα αριστερά, αυτή τη φορά σωστά πέφτει στα πόδια του ο Γκονζάλες και διώχνει. Διαμαρτύρονται της Ομόνιας για αυτό το πλάγιο. Εδώ ο Ράουλ Γκονζάλες. Με γκίνη στον Κακού. Λασέρτα στον Κακού, Σπύρου και πάλι για τον Βραζιλιάνο. Το γύρισμα, ο Γιωργαλίδης πέφτει σωστά εκεί στην κλειστή του γωνία και μαζεύει. Εδώ ο Έτμαρ Λασέρτα. Και ο Γιωργαλίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κολάνης, πέφτει στα πόδια, παίρνει μπάλα ο Κάς, ο Καϊάφα στον Καφού, ο Ντούρο. Πίσω του ο Κακού, χάνει μπάλα ο Ντούρο, επιμένει. Έπεσε και ο Σπύρου εδώ, δυνατό μαρκάρισμα από τον Καρά. Πάνω στον Ντούρο θα έχουμε νομίζω την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αρχηγό της Ένωσης. Εδώ ξανά απολογείται και παραδέχεται ότι έκανε φάουλ, δυνατό μάλιστα ο Καράς. Όλα αυτά στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ και εδώ πιο πριν έπεσε δυνατά με τα δύο πόδια ο Σπύρου στον Καφού, δεν τον βρήκε, ήταν τυχερός ο Καφού. Γιατί όπως έπεσε ο Σπύρου για την μπάλα βέβαια, αν έπαιρνε τα πόδια του Πορτογάλου. Και από δοκιμασίες είναι γιατί ο κύριος Στράτος αποφάσισε να μην δώσει κίτρινη κάρτα στον Καρά. Μάριος Καράς που έχει μόλις μια κίτρινη κάρτα στο πρωτάθλημα, τη δέχτηκε στην προηγούμενη αγωνιστική. Ετοιμάζεται ο Μιλοζεύσκι. Σήκωσε κάποιους παίχτες για ζέσταμα ο Πανίκος Τσούρπας, Αλωνεύτης και Ντούρο. Ο Αλωνεύτης εκτελεί, η μπάλα έξω. Μόλις έξω, ήταν πολύ καλή εκτέλεση από τον Στάθη Αλωνεύτη. Στο 16. Εδώ ξανά με το αριστερό. Λίγο έξω η μπάλα. Εδώ ο Αλωνεύτης. 3 γκολ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Από τα 33 που έχει πετύχει η Ομόνια, η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Και πάλι μπροστά Αλωνεύτης, φάουλ. Κίτρινη στο Καρά, είναι εκτός περιοχής ό,τι έγινε. Τώρα θα πάρει την κάρτα ο αρχηγός της Ένωσης. Έπεσε για μπάλα ο Καράς, μπάλα δεν πήρε, έριξε κάτω τον Αλωνεύτη. Την μπάλα την πρόλαβε πρώτος και την τσιμπάει. Εδώ βλέπετε ο Αλωνεύτης. Και κίτρινη κάρτα στον Καρά στο 17ο λεπτό. Την γλίτωσε πριν από ένα λεπτό. Την παίρνει τώρα. Είναι η δεύτερη του στο πρωτάθλημα. Εδώ ο Μάριος Καράς. Από τους πιο μεγάλους, ο πιο μεγάλος ηλικία παίχτης της Ένωσης που αγωνίζεται βασικός 24 Οκτωβρίου του 1974, γιατί είναι και ο Κακλαμάνος 20 Μαΐου του 1974 γεννημένος. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτή τη φορά το φάουλ. Πριν από λίγο το εκτέλεσε ο Αλωνεύτης. Τώρα είναι πιο κοντά προς την εστία του Μιλοζεύσκη. Είναι ο Ντούρο, είναι και ο Αλωνεύτης εκεί κοντά, είναι και ο Πλέτς όμως πίσω που παίρνει αρκετά μέτρα φόρας.
Εκτελεί ο Ντούρο πάνω στο τείχος. Έχει και δεύτερη ευκαιρία. Το κάνει. 2-0 ο Καϊάφας. Από δυο στιμένες φάσεις η Ομόνια προηγείται με 2-0 της Ένωσης. Δεύτερο γκολ στο πορτάζιμα για τον Κωστάκη Καϊάφα. Στο 5ο λεπτό Αλαμπή, στο 18ο Καϊάφας παραβιάζουν την εστία του Μιλοζεύσκη και πολύ νωρίς η Ομόνια παίρνει σοβαρό προβάδισμα, σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων. Εδώ ξανά ο Ντούρο εκτελεί πάρα στο τείχος. Ήταν αυτός που εκτέλεσε και το φάουλ στον γκολ του Αλαμπή. Η μπάλα στο τείχος και πάλι ο Ντούρο και ο Καϊάφας ήταν στη θέση που ήταν προηγουμένως ο Αλαμπή. Την κατάλληλη στιγμή, εκεί όπου έπεσε η μπάλα και το γκολ από τον αρχηγό της Ομόνιας. 2-0 στο 18ο λεπτό ο Καϊάφας. Το πνεύμα των Χριστουγέννων τα συνθήματα από τους φίλους της Ομόνιας. 35ο γκολ στο πρωτάθλημα. Αλωνεύτης απέναντι για τον Καφού. Ήταν δυνατή παγιά από τον Αλωνεύτη. Πλάγιο για την Ένωση. Κακού. Κατεβάζει ο Γούμενος. Του παίρνει μπάλα ο Κασέκη όμως. Πρώην συμπαίχτες στον Παραλίμνη. Ο Κασέκε από το Παραλίμνη ήρθε. Όπως και ο Σλόγκαρ που είναι στον πάγκο. Όπως και ο Χριστοφή. Αλωνεύτης τώρα. Κάνει την σέντρα. Ο Μιλοζεύσκη δεν μπορεί. Καϊάφας. Γκολ από τον Καφού. 3-0 η Ομόνια. Διαστάσεις τριάμφου από το 20ο λεπτό το τριφύλι. 3-0. Πολύ άνετα και πολύ νωρίς κάνει το 3-0. Ο Καφού αυτή τη φορά, το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα, όπως και ο Καϊάφας πριν από λίγο. Στο 20 προς 21ο λεπτό γίνεται το 3-0. Απίστευτο και όμως αληθινό. Από τον Αλωνεύτη αυτή τη φορά δημιουργήθηκε το γκολ, προσπάθησε ο Καφού, εδώ δεν πρόλαβε την έξοδο του Μιλοζεύσκη. Ο Καϊάφας το σιούτ ή το παράλληλο γύρισμα, ένα από τα δύο έκανε. Σημασία έχει ότι ο Καφού ήταν στην έγκαιρη αυτή θέση και έκανε το 3-0 πάρα πολύ νωρίς. 20 λεπτό προς 21ο, Ομόνια 3-1-0. Τα πανηγύρια στον πάγκο από τον Ντούτιτς, τους συνεργάτες του και τους παίχτες του πάγκου. 36 ήταν γκολ στο πρωτάθλημα για την Ομόνια. Πολύ μακριά από τους υπόλοιπους, από την δεύτερη καλύτερη επίθεση που είναι το Αποέλ στα 27 γκολ, 23 η ανόρθωση. Και για την ώρα η Ομόνια επιστρέφει στην κορυφή. Εδώ ο Πανίκος Τσούρπας. Στο πρώτο του παιχνίδι, στο πάγκο της Ένωσης, η ομάδα του κέρδισε την Πάφο με 2-0 εκτός έδρας μάλιστα. Ντούρο, ο Κάς. Βέντσελ, Ντούρο και πάλι Βέντσελ, Πλέτς, πιέζει ο Κολοκούδιας, πολλές εναλλαγές της μπάλας από τους πράσινους. Ο Αλαμπή, ο παίχτης που άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό. Δικουμάνα για τον Κασέκε, Ντούρο. Δεν είναι μόνο τα τρία γκολ, αλλά οι πράσινοι έχουν και την κατοχή με το μέρος τους. Φαίνεται αυτό. Δεν χάνουν μπάλα και βγαίνουν και μάλιστα μπροστά με τον Οκάπ, τα αριστερά. Μπροστά του ο Μεγκίνη, ο Κάς, φάουλ από πίσω από τον Γούμενο και κίτρινη κάρτα. Δεύτερη για Ένωσή της στον αγώνα. Και για τον Γούμενο, για το φάουλ που κάνει αυτό, εδώ το βλέπουμε, ήρθε από πίσω, δεν πήρε πάλα, αλλά τα πόδια του ο Κά. Είναι η πέμπτη κίτρινη κάρτα στο πρωτάθλημα για τον Γούμενο. Στη 13η αγωνιστική. Τον στερήθηκε ο Τσούρπας γιατί
Στη 12η κίτρινίστηκε για τέταρτη φορά. Πέμπτη του κίτρινη κάρτα στο πρωτάθλημα. Ο Κάς μένει κάτω. Λουκά και αν... Όχι, είναι της Ένωσης που προθερμαίνονται. Φίλκετ, Νικολάου και ο Μέρτα Κάς είναι που προθερμαίνονται για λογαριασμό της Ένωσης. Δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό που έχει ο Κάς από το πέσιμο του στο φάουλ που του έκανε ο Γούμενος. Στο 23ο λεπτό. Είναι από το σημείο που εκτέλεσε ο Ντούρο το φάουλ στο 5ο λεπτό και ο Αλαμπί έκανε το 1-0. Απευθείας στο δοκάρι του Μιλοζεύσκη. Ο Αλβανός προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Μιλοζεύσκη που είχε σύμμαχο το δοκάρι στην φάση αυτή. Εδώ ξανά με άψογο στυλ ο Κλώτια Ντούρο στο οριζόντιο δοκάρι του Πέταρ Μιλοζεύσκη. Στο 24. Αλωνεύτης εκμεταλλεύεται λάθος την άμυνα της Ένωσης, του γίνεται φάουλ από τον Γούμενο. Ένα από τα πολλά φάουλ που κέρδισαν οι γηπεδούχοι στα πρώτα λεπτά. Εκτέλεσε ο Αλωνεύτης για τον Καφού. Ο Κάς στο ύψος της περιοχής. Για να δούμε την επιλογή του στον Τικουμάνα. Πάει κοντά του ο Λασέρτα, είναι λάθος από τον Τικουμάνα. Ο Σπύρου στα γρήγορα μπροστά για κολοκούδια. Βγαίνει ο Γιοργαλίδης. Ο αμυντικός λειτουργεί και στη συνέχεια βγάζει την μπάλα καλού κακού έξω. Εδώ ο Γιώργος Κολοκούδιας. ...25 γεμάτα λεπτά. Ο Ρεξάτη απόψε, οι ποδοσφαιριστές του Νεντίμ Ντούτιτς. Από πολύ νωρίς έδειξαν τις προθέσεις τους, τις διαθέσεις που έχουν για τον απόψινό αγώνα. Αφήνει απέναντι το παιχνίδι να εξελιχθεί ο κύριος Στράτος και καλά έκανε, δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό. Κολάνης απέναντι στον Σπύρου, πάει ο Καφού να τον πιέσει. Λασέρτα για τον Αλάντρα. Ο Αλαμπί ελέγχει. Κάνε και πάσα στον Τικουμάνα που κλείστηκε και έχασε. Λασέρτα, πάει ο Καϊάφας, διώχνει ο Τικουμάνα. Πισινή κεφαλιά από τον ΟΚΑ, τρέχει ο Αλωνεύτης να πιέσει τον Καρά. Καράς για τον Γκονζάλες. Ήταν μπροστά πριν από λίγο ο Κάς και κοιτάξτε που γύρισε. Και αυτός και ο Αλωνεύτης αλλά και ο Ντούρο επιστρέφουν πίσω και μαρκάρουν. Όπως και ο Καφού. Που γύρισε πολύ πίσω για να πάρει μπάλα αυτή τη φορά. Πάσα στον Ντούρο που πήγε απέναντι, από τα δεξιά. Ταλαιπωρεί τον Σπύρου απέναντι, ο οποίος αναγκάζεται να το ρίξει κάτω. Δέχεται ότι έκανε φάουλ. Στον Ντούρο, ο Σπύρου. Ο Χαράς κάτι λέει εκεί στον διαιτητή. Απ' την απέραντη πλευρά τώρα φάουλ. Από δυο στιμένες φάσεις που ήρθαν τα δύο πρώτα γκολ. Του Αλαμπί και του Καϊάφα. Άλλη μια στιμένη φάση προς τα πίσω η κεφαγιά του Πλέτς, ο οποίος έκανε φάουλ ο Γερμανο-Βραζιλιάνος. Και θα πρέπει να τρέξει τώρα, να επιστρέψει πίσω στον χώρο δράσης του, στην άμυνα. Ο Κασέγε προσπαθεί να διώξει. Ο Καϊάφας βρίσκει στήριγμα στον Βέντσελ. Αλαμπί. Βέντσελ. Κάθε την πάσα για ο Κα. Προσπάθησε με τα κουνάκι να αφήσει στον Αλωνεύτη. Το μάρκαρε σωστά ο Μεγκίνη. Αλάντρα. Σπύρου. Πιέζεται από τον Καφού. Καράς. Κακού. Αλάντρα, κάνει κίνηση απέναντι ο Σπύρου, εκεί πάει η μπαλιά από τον Πορτογάλο, τρέχει ο Σπύρου, τρέχει και ο Ντικουμάνα όμως. Πρέπει να κούμπησε μπάλα με το χέρι ο Σπύρου, ναι, και φάουλ για την Ομόνια. Στο 28ο λεπτό,
11 φάουλ κέρδισε η Ομόνια στα 28 λεπτά, 3 η Ένωση. Στον πρώτο γύρο, στην πρώτη αγωνιστική, η Ομόνια κέρδισε στον Τάσος Μάρκου 2-0 με δύο εκτελέσεις εύστοχες πέναλτι από Ντούρο και Καϊάφα. Το σούτ εδώ από μακριά από τον Αλάντρα χωρίς τύχη, πάρα πολύ άστοχο. Στους οπάδους της ομάδας του πάει μπάλα, εδώ ο Αλάντρα. Ο Πορτογάλος. Συμπεριλαμβανομένου της αναμέτρησης του πρώτου γύρου, στις τελευταίες δηλαδή 21 αναμετρήσεις, τα τελευταία 10 χρόνια, η Ομόνια έχει 10 νίκες, 5 νίκες η Ένωση και 6 ισοπαλίες. Προϊστορία και παράδοση με το μέρος των πράσινων. Ενώ στο GACP 5 νίκες η Ομόνια, 3 η Ένωση και 2 ισοπαλίες, τις τελευταίες οι νίκες της Ένωσης τα τελευταία 3 χρόνια. Απόψε δεν δείχνει να συνεχίζει αυτή την καλή παράδοση των τελευταίων χρόνων η Ένωση, γιατί προηγείται η Ομόνια με 3-0 και πολύ δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αλάντρα, στο μισάωρο είμαστε. Γκονζάλες προσπαθεί να βρει τον Κολοκούδια, πέφτει, διώχνει σε κόρνερ, το πρώτο για την Ένωση, ο Ντικουμάνα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Και αυτό από τα αξιοσημείωτα. Ο Γιωργαλίδης φωνάζει στους συμπαίχτες του για τα μαρκαρίσματα στην μεγάλη περιοχή. Ο Αλάντρα δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του και ετοιμάζεται. Με το αριστερό θα εκτελέσει και θα στείλει πάρα στην περιοχή του Γιωργαλίδη. Η Κεφαγιά 3-1. Μειώνει ο Γούμενος. 4 γκολ σε 30 λεπτά. Πρώτο στο παιχνίδι για την Ένωση, δεύτερο στο πρωτάθλημα για τον Γούμενο. 3-1. Μειώνει η Ένωση. Σταυροκοπιέται ο Γούμενος από το άψογο εκτελεσμένο κόρνερ του Αλάντρα στην καρδιά της άμυνας της Ομόνιας. Αδράνεια εκεί, να μου επιτραβεί η έκφραση, γιατί ήταν 2-3 αμαρκάριστοι, βυσσινοί παίχτες. Ο Γιωργαλίδης δεν βγήκε και το γκολ από τον Γούμενο. Το δεύτερο στο πρωτάθλημα. Στο 30. Κατοχή κατά πολύ με το μέρος των γηπεδούχων. 61 έναντι 39 για τους φιλοξενούμενους. Ο Κακού εκτελεί το φάουλ για την Ένωση. Έσκασε πίσω η μπάλα εκεί όπου ο Βέντσελ βρήκε τον Αλονέφτη. Ο Βέντσελ και πάλι για τον Τούρο, Κασέκε απέναντι, δυνατή πάσα του στον Καφού που δεν προλαβαίνει. 4,5 ώρα λοιπόν, 4 τέρματα. Λουκά, ποια ήταν η αντίδραση αυτή τη φορά από τον Τούτιτς, από την κακή αμυντική λειτουργία και συστημένη φάση από το κόρνερ του Αλάντρα και τον γκολ του Γούμενου. Αξίζει, Γρηγόρη, να αναφερθεί ότι ο Νορεντίμ Τούτιτς στα τελευταία 10 τουλάχιστον λεπτά δεν έκανε καμία παρατήρηση μετά το, από το σκόρ ήταν 3-0. Από εκεί και πέρα δέχτηκε τον γκολ, έκανε τις δικές τους παρατηρήσεις σε Πλέτς και Αλαμπί, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ομόνιας όσον αφορά την Κεφαγιά και την Παλασταδίχτη από, από τον Δήμο Γούμενο. Αυτά από τον Νεντίν Τούτιτς. Ο κύριος Σούρουπας απλώς σηκώστηκε από τον μπάγκο, είναι χάρη τους ποδοσφαιριστές του και τους συνέστησε υπομονή. Είναι μπροστά και πάλι η Ένωση, θα προλάβει ο Κολοκούδιας, πάει κοντά του ο Ντικουμάνα, γίνεται η παλιά, προλαβαίνει ο Ντικουμάνα, βάλε το πόδι του εκεί και έκοψε ο Γκονζάλες για τον Λάντρα. Σπύρου. Και πάλι ο Αλάντρα πιέζεται από τον Ντούρο, ο Πορτογάλος θεαματικός απέναντι. Ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει από τον κύριο Τράτο, που ήταν σε πολύ καλή θέση και παρατηρεί μάλιστα τον Πορτογάλο.
Βέντσελ στη γραμμή προσπαθεί να βρει τον Οκά. Ο Γούμενος διώχνει. Αλονεύτης κατεβάζει με το στήθος. Στήριγμα στον Καϊάφα. Βέντσελ και πάλι στον αρχηγό του. Αλονεύτης κάνει κίνηση ο Κάς. Βγαίνει μπροστά του ο Μεγκίνη. Ήταν και πάνω το σημειάκι απέναντι του δεύτερου βοηθού, του κυρίου Πλάτη. Εδώ στα της Αλονεύτης, ένα μικρό πρόβλημα εκεί στο στήθος, στο λαιμό. Τίποτα το σοβαρό. Ο Κολοκούδιας πιέζει τον Τικουμάνα και τον αναγκάζει να κάνει λάθος. Κακού στο Μεγκίνη. Ο Αργεντινός στον Γούμενο. Γκονζάλες. Σωστό μαρκάρισμα από τον Βέντσελ. Ο Πλέτς κατεβάζει με το στήθος. Εκεί όμως είναι ο Κολάνης όπου έπεσε η μπάλα. Κάνει κίνηση ο Λασέρτα. Πίσω του ο Αλαμπή. Γούμενος. Κατάφερε, έκανε το γύρισμα αλλά ήταν αδύναμο. Και ο Πλέτς έδιωξε ενώ μπορούσε να κρατήσει μπάλα, γι' αυτό και ακούσατε από δοκιμασίες από τους φίλους της Ομόνιας. Εδώ ο Μαρσέλο Χωσέ Πλέτς, είδαμε και τον Τούτιτς και αυτός θα περίμενε κράτημα της μπάλας από τον Πλέτς. Άλλα 10 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλαγή. Εδώ ο Πανίκος Τσούρπας και εδώ είναι Ντίμ Τούτιτς. Οι δυο τους συμπαίχτες στην Ομόνια 1991-92, ήρθε ο Τούτιτς στην Κύπρο μαζί με τον Μούσιτς. Ο Μούσιτς δεν έκανε τότε για την Ομόνια, πήγε στον Εθνικό και έκανε μια μεγάλη καριέρα. Ο Τούτιτς έμεινε και το ξάστηκε με τα χρώματα του τριφυλιού. Στην πρώτη του χρονιά έχασε τελικό κυπέλου και αυτός και ο Τσούρπας το 91-92 από τον Απόλλωνα με 1-0. Ο Κάς κάνει εξαιρετική πάσα στον Ντούρο, ο Ντούρο για τον Καφού. Ο Μιλοζεύσκι κερδισμένος εκεί, όμως η Ομόνια επιμένει με τον Ντούρο. Έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Καφού για το 4-1. Ο Μεγκίνη διώχνει. Στο 36 η μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια και τον Καφού. Κλασική ευκαιρία. Ο Αλονεύτης κάνει σέντρα. Ο Καράς διώχνει όχι όπως θα ήθελε. Ο Τικουμάνα δεν συγκρατεί μπάλα. Και ο Έτμαρ, ο Λασέρτα διώχνει. Ντούρο. Αρκετά δραστήριος. Στο πρώτο ημίχρονο ο Αλονεύτης και αυτός πολύ καλός. Καράς προσποιείται στον Καφού, πάσα στον Λασέρτα, πιο μπροστά είναι ο Αλάντρα που έκανε λάθος. Το πλάγιο είναι όμως για την Ένωση. Εδώ η ευκαιρία του Καφού, προσπαθεί να τριπλάρει όχι αποφασιστικά τον Μιλοζεύσκι που βγήκε πιο αποφασιστικά από τον επιθετικό της Ομόνιας. Και του στέρισε το γκολ, το δεύτερο του στον αγώνα και το τέταρτο για την Ομόνια θα ήταν. Η Ένωση μπροστά με Κολάνη. Να χάνει από τον Κασέκε. Αλονεύτης με εξαιρετικό έτεχνο τρόπο βρίσκει τον Ντούρο, φάουλ για την Ομόνια. Ο Κακού διαφωνεί. Κοιτάξτε και απολαύστε και πάλι τον Αλονεύτη. Μπορούσε πιο απλά βέβαια, αλλά προηγείται η ομάδα του 3-1. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, μην παρεξηγηθούμε. Απλά τα ξέρει και τα κάνει. Κολοκούδιας, πίεση από τον Κασέκε. Πάσα στον Κολάνη με δύναμη. Ο Κασέκε διώχνει σε πλάγιο. Το οποίο ζήτησε, αλλά δεν πήρε σωστά νομίζω από τον κύριο Νικολάου τον πρώτο βοηθό. Αυτός βρήκε μπάλα στο τάκλιν. Κακού
Αλάντρα. Και πάλι ο Νιγηριανός, ο Μπλέσιμ Κακού. Κάνει κίνηση ο Σπύρου, ο Αλάντρα. Μέσω αυτού θα πάει μπάλα στον Σπύρου και πάλι Κακού. Ψάχνει ελεύθερος η ποδοσφαιριστή του και βρίσκει τον Κολάνη. Κλείστηκε από τον Αλονεύτη, έρχεται ο Γκονζάλες, κάνει το σιούτ έξω. Βρίσκει και λίγο χρόνο ο κύριος Στράτος, δεν είναι και αυτό στα γορδόνια του. Εδώ ο Γκονζάλες με την πολύ παραξενή κόμμωση. Τριακοστό ένατο λεπτό. Από το αριστερό βολέ τώρα του Αντώνη Γιοργαλίδη, συνέχεια στο παιχνίδι. Ψηλά ο Καφού με τον Κακού, κερδισμένος ο πρώτος που κατεβάζει εδώ μπάλα. Και τροφοδοτεί τον Αλονεύτη από τα αριστερά, μαρκάρις τόσο πολλές φορές. Κάνει την πάσα για τον Οκά, προσποίηση και εξαιρετικό γκολ από τον Οκά. Υπέροχο γκολ από τον πρώτο σκόρερ της Ομόνιας. 4-1 στο 40. 5 γκολ, ενώ δεν μετράει τον γκολ. Μείναμε στον πανηγυρισμό του Οκά. Ακυρωθέν τελικά τον γκολ. Κρίμα που ακυρώθηκε, αλλά σωστά ακυρώθηκε τον γκολ του Οκά, γιατί έφυγε από θέση offside. Ό,τι έγινε στην εξέλιξη της φάσης, ως μη γενόμενο. Στο 40 ακυρωθέν γκολ του Γιάννη Οκά. Λίγο πιο μπροστά από την άμυνα της Ένωσης. Παραμένει το 3-1. Κίτρινη δέχεται και ο Γκονζάλες. Για δυνατό φάουλ που έκανε προηγουμένως ο Βενεζουελάνος. Είναι η τέταρτη του κάρτα του Γκονζάλες στο πρωτάθλημα. Άλλη μια κίτρινη κάρτα, την κρατάει ο κύριος Στράτος ή όχι. Όχι. Εδώ για την κίτρινη ο Γκονζάλες για το φάουλ που έκανε στον Καφού. Και θα τον στερηθεί ο νέος τεχνικός της Ένωσης, ο Γκιόρκ Ζελχόφερ, στον αγώνα με την ομάδα του Απόπκινη Ραπέγιας το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο. Του στοιχίζει λοιπόν του Βενεζουελάνου η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε προηγουμένως από τον κύριο Τράτο. Η Ομόνια και πάλι μπροστά, Αλονεύτης. Έρχεται από πίσω ο Γκονζάλες και του παίρνει μπάλα. Ο Μιλοζεύσκι καθυστερεί, κάνει πάσα στον Γούμενο, ρυψοκίνδυνα. Κακού. Προσπαθεί ο Γκονζάλες, κερδισμένος από τη μονομαχία εκεί ο Αλονεύτης, προσπάθησε να βρει τον Οκά, έδιωξε ο Μεγκίνη. Άλλα 3 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είδαμε την προηγούμενη φάση που διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι ότι έπρεπε να κυτρινιστεί ο Σπύρου, το φάουλ που έκανε και είδαμε σε επανάληψη. Ο Γιοργαλίδης διώχνει, ο Καράς κατεβάζει με το στήθος σε ένα χώρο που κινείται ο Ντικουμάνα. Καϊάφας τώρα αφήνει στον Τούρο. Πλέτς για τον Βέντσελ. Πάει κοντά του ο Γκονζάλες, ο Κάς. Προσποιείται και συγκλίνει, χάνει όμως την μπάλα. Μπροστά η Ένωση τώρα με Γκονζάλες, φάουλ από τον Βέντσελ γίνεται. Φωνές από τον Τούτιτς, τον Γερμανό.
Ενώ ζήτησε φάουλ ο Κάς, κάτω χαμηλά φάνηκε να τον βρίσκει ο Γκονζάλες και εδώ το σπρόξιμο από τον Βέντσελ, καθαρό το φάουλ που κάνει στον Βενεζουελάνο. Ο Γεωργαλίδης φωνάζει και καλά κάνει στους ποδοσφαιριστές του. Βλέπουμε όλους τους τερματοφύλακες όταν πρόκειται να στήσουν τείχος. Εδώ ένας χρειάζεται, αλλά για τα μαρκαρίσματα φωνάζει ο Γεωργαλίδης. Ο Αλάντρα εκτελεί. Ο Καφού διώχνει, τρέχει να προλάβει ο Κολοκούδιας και προλαβαίνει. Ζητάει κόρνερ εκεί ο Κολοκούδιας. Άλλο ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Όρθιοι δύο προπονητές, Τσούρπας και Τούτιτς. Καϊάφας. Μπαλιά στον Βέντσελ που κατεβάζει με το κεφάλι στον Αλονέφτη. Κασέκε πιέζεται από τον Γκονζάλες και τον Κολάνη. Φάουλ σφυρίζει ο κύριος Στράτος. Καϊάφας εκτελεί για τον Οκά. Πάντα ο Κάς μπαίνει στην περιοχή. Εξαιρετική προσπάθεια, πέφτει κάτω. Δεν θέλω κάτι, λέει και δείχνει με την χειρονομία του στον κύριο Τράτο. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Καρά. Εδώ η χειρονομία από τον Οκά. Αν ήθελε τον τιμωρούσε όμως ο κύριος Στράτος. Αλλά τον πρόλαβε με τη χειρονομία του ο Γιάννης Οκάς. Αλονεύτης πάρα στο πρόσωπο του Γκονζάλες και στον Γούμενο στα γρήγορα ο Καφού, ο Κακού. Μένει κάτω ο Γκονζάλες. Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Απέναντι μπάλα στον Σπύρου, πίσω στον Καρά. Άλλο ένα λεπτό για να συμπληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Ο Καρά στέλνει μπάλα στον Γκονζάλες, όχι στον Τούτιτς. Τα δυνατή η μπαγιά του. Ο Αλονεύτης στο πλάγιο στον Βέτσελ και τώρα Πλέτς για τον Κασέκε. Αλαμπή. Ντικουμάνα πάει κοντά του ο Λασέρτα. Παράλληλη πάσα στο Πλέτς. Ο Κάς αφήνει στον Αλονεύτη. Παρακράτησε εδώ μπάλα ο Αλονεύτης. Ήρθε ο Κάς να διορθώσει. Ο Κακού τελικά παίρνει μπάλα. Νιγηριανός για τον Γούμενο. Τα τελευταία δευτερόλεπτα ανήκουν στην Ένωση. Αν βγει κάτι τώρα, όχι, αφού ο Βέντσελ γυρίζει στο Γεωργαλίδη. Γκούμενος, Κολάνης, κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Όντως, φυρίζει για τελευταία φορά ο κύριος Στράτος. 3-1 προηγείται η Ομόνοια στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Αλαμπή στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Το 2-0 έκανε ο Καϊάφας στο 18ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα στο 20ο ο Καφού έκανε το 3-0. Είχε δοκάρει η Ομονία στο 24ο λεπτό με τον Ντούρο. Από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 30 ο Γκούμενος μείωσε σε 3-1 με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αλάντρα. Στο 36ο λεπτό ο Καφού έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 4-1. Και στο 40. Ο Κάς σημείωσε γκολ αλλά δεν μέτρησε σωστά γιατί ήταν σε θέση offside ο Κάς και μένει στα 8 τέρματα στο πρωτάθλημα. Εδώ ο Αντώνης Γεωργαλίδης θα επιστρέψει τελευταίο στα αποδυτήρια. Τον περιμένουν ο κύριος Στράτος και οι δύο βοηθοί του. Έτσι πρέπει να γίνεται. Τελευταίοι φεύγουν από το γήπεδο οι διαιτητές.
Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, 3-1, 4 τέρματα, 7 με 2 οι τελικές προσπάθειες, 2 με 1 τα offside, το 1 στήχησε στην Ομόνια, εκεί στο ακυρωθέν κολ του ΟΚΑ. 16 κερδισμένα φάουλ για την Ομόνια, 7 για την Ένωση. Μια φορά χρειάστηκε ο Οργαλίδης, 2 ο Μιλοζεύσκη. Ένα κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, το κέρδισε η Ένωση και προήλθε για τον κολ του Γούμενου από το κόρνερ. 3 κίτρινες σε παίχτες του Παραλιμνίου. Ποσοστό κατοχής της μπάλας με τους γηπεδούχους. Πάμε σε διάλειμμα, φίλοι συνδρομητές. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε για να δούμε τα τέρματα που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Επιστροφή, φίλες και φίλοι συνδρομητές, εδώ στο γήπεδο της πρωτεύουσας. 3-1 στο πρώτο ημίχρονο προηγείται η Ομόνια της Ένωσης. Το 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την Ομόνια ο Αλαμπή. Το 2-0 έγινε από τον Καϊάφα στο 18ο λεπτό. Στο 20ο ο Καφού πετύχε το 3-0. Και το 3-1 έγινε από το Γούμενο στο 30ο λεπτό. Ένα ημίχρονο με 4 γκολ και ένα κυρωθέν. Το Κάρι για την Ομόνια με τον Τούρο στο 24ο λεπτό. Σε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, ανοιχτό και από τις δύο ομάδες. Δεν έφτιαξε βέβαια ευκαιρίες πολλές η Ένωση, είχε προσπάθειες, είχαν καλές στιγμές. Δεν τα καταφέραν όμως να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά από την εστία του Αντώνη Γεωργαλίδη. Με τον αγώνα αυτό θα πέσει η αυλαία της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Μαρφίν Λαϊκή. Η Ομόνια είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην κορυφή και θα πάει στους 36 βαθμούς, θα αφήσει την ανόρθωση στους 34, το ΑΠΟΕΛ στους 33. Ο Εθνικός συμπληρώνει την τετράδα, είναι με 27 βαθμούς. 23 η ΑΕΛ, 20 ο Απόλλωνας, ο ΑΠΟΠ Κινήρα στην 7η θέση με 18, 17 η Δόξα. Η Ένωση είναι στην 9η θέση με 15 βαθμούς, από κάτω της Ιαλκής στους 14. Από 11 έχουν ΑΕΠ και ΑΠΕΠ και στις δύο τελευταίες θέσεις ΑΕΚ με 6 και Ατρόμητος με 5. Αυτά όσο αφορά την βαθμολογία. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Καϊάφας και Οργαλίδης μέχρι στιγμής. Επέστρεψαν και οι διαιτητές, ο κύριος Στράτος και οι δύο βοηθοί του, ο κύριος Κύπρος Νικολάου. Ο κύριος Νίκος Πλατής πάνε για τον έλεγχο των δικτύων και πάλι, όπως επιβάλλεται. Σιγά σιγά επιστρέφουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Θα ρωτήσουμε τον συνάδελφο τον Λουκά Φλωρίδη όταν είναι έτοιμος να μας πληροφορήσει και εμάς αν υπάρχουν αλλαγές και αν επιστρέφουν ήδη 11. Ναι, Λουκά, μικρόφωνο σε σένα. Γρηγόρη, ακόμα να φτάσει η χαρτάκι προς τον τέταρτο διαιτητή. Όμως βλέπω να ετοιμάζεται με τον αριθμό 16 Συνέων Παραλιμνίου. Ο Κάσιτι εκεί. Ο Κάσιτι. Ναι, θα δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα φύγει με τον αριθμό 7 Γρηγόρη εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Ραούλ Κονζάλες. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε πλάνο από τον πάγκο της Ομόνιας, στον οποίο βρίσκονται ο Σλόγκαρ, ο Αγκύρε, ο Χριστοφή, ο Κλέιτον, ο Πάντιτς, ο Μπακούρα και ο Ασπρογένους. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Μέσα λοιπόν ο Μάθιου Κάσιντι, ο Ιρλανδός, γεννημένος 2 Οκτωβρίου του 1988, 20 χρόνων. Είναι απόψε στον πάγκο της Ένωσης και ο Σπύρος Μαχάτος, αυτός είναι του 90 γέννημα. Είναι και ο Γιώργος ο Νικολάου. Ο Φίλκεϊτ, ο Κακλαμάνος και ο Λευτέρης Μέρτακας. Είναι τιμωρημένοι ο Κόφια Μπονσά, κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι και ο Φαρίας συμπλήρωσε 4 κίτρινες. Έμειναν εκτός επίσης και ο Τουτουάνα με τον Κάπιτς που είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ ο Νεντίμ Τούτιτς στερείται τις υπηρεσίες του Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος είναι τραυματίας και αφήνει εκτός 18άδας τους Παύλου, Κόπιλινγκ, Μάρι, Λαγό. Είναι άλλος ένας τώρα στο ρόστερ της Ομόνιας, ο Γραμμόζης. Ο Δημήτρης Γραμμόζης. Η Ομόνια μπροστά με Καϊάφα να προσπαθεί να βρει τον αλλονεύτη μπροστά. Ο Γούμενος παρεμβαίνει. Αλάντρα.
Δυσκόλεψε τον Σπύρου, ο οποίος κάνει λάθος. Καϊάφας μπροστά για τον Καφού. Τρέχει, δεν θα προλάβει. Πρώτος ο Καράς εκεί. Ο αρχηγός της Ένωσης που κιτρινίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Το οποίο εκτέλεσε ο Ντικουμάνα. Ντούρο για τον Καϊάφα. Κασέκε. Ακόμη πιο πίσω ο Πλέτς. Βέντσελ. Αλονεύτης. Και πάλι στο Γερμανό, Κασέκε. Χωρίς να καθυστερήσει, προσπάθησε να βρει τον Ντούρο, βρήκε τον Κακού. Λασέρτα, κλείνεται από τον Καϊάφα. Μένει όρθιος ο Βραζιλιάνος. Πάει και για δεύτερη τρίπλα που φεύγει και τον Τικουμάνα. Πάντα Λασέρτα, πάσα στον Σπύρου, παρέμβαση από τον Αλαμπή και κόρνερ για την Ένωση, το δεύτερο στο παιχνίδι. Το κερδίζει και αυτό η Ένωση. Στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου πάει για την εκτέλεσή του ο Αλάντρα. Αυτός που εκτέλεσε το πρώτο κόρνερ, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γούμενος με κεφαλιά. Εκεί ήταν αμαρκάριστο στη μεγάλη περιοχή του Γιοργαλίδη. Γι' αυτό φωνάζει τώρα ο Γιοργαλίδης. Ακόμη πιο έντονα στους συμποδοσφαιριστές του. Εκτελεί ο Αλάντρα. Διώχνει ο Πλέτς. Και πάει πρώτος την μπάλα ο Καφού. Κάνει πάσα στον ΟΚΑ, είναι απέναντι ο Αλονεύτης, κακή πάσα από τον ΟΚΑ. Ελέγχει ο Κολάνης, γυρίζει πίσω στον Μιλοζεύσκι, ψύχρεμα αυτό στον Αλάντρα. Κολάνης πιέζεται από τον Καφού, πάει απέναντι η παλιά του στον Γούμενο. Γούμενο στον Κακού. Ο Νιγηριανός άφησε στον Κάσιτι πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Σπύρου. Κολάνης. Κάθε την πάσα στον Κολοκούτια, πάνω το σημειάκι του κυρίου Πλατή. Δεν χρειαζόμαστε replay. Την Κουμάνα μπροστά. Η πάσα του στον ΟΚΑ, στήριγμα ΟΚΑ στον Καφού. Έρχεται από πίσω, την Κουμάνα θα προλάβει ο ΟΚΑΣ. Και θα σηκώσει στον Τικουμάνα ευκαιρία για την Ομόνια και αυτογκόλ. Πέρασε η μπάλα. Αυτογκόλ από το Καρά πρέπει να ήταν εκεί και 4-1 για την Ομόνια από την προσπάθεια του ΟΚΑ από τα δεξιά. Στο 48, στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 4-1 προηγείται η Ομόνια. Κάπου εδώ το παιχνίδι κρίνεται. Εδώ το σήκωμα της μπάλας από τον ΟΚΑ. Βρίσκει μπάλα ο Ντικουμάνα εκεί. Στη συνέχεια από τα πόδια του Καρά η μπάλα περνάει τη γραμμή. Φάνηκε από την πρώτη. Εδώ θα φανεί και από την επαναληπτική προβολή. Ναι. Πέρασε καθαρά την μπάλα, ολόκληρη τη γραμμή και είναι γκολ. 4-1 για την Ομόνια στο 48. Αυτό γκολ του Καρά. Εδώ ο αρχηγός της Ένωσης, άτυχος εκεί. Έτρεξε για το μαρκάρισμα πάνω στον Ντικουμάνα. Πολύ νωρίς το 5ο λεπτό η Ομόνια άνοιξε το σκορ με τον Αλαμπή. Ο Καϊάφα στο 18 προς 19 το λεπτό έκανε το 2-0. Στο 20 ο Καφού το 3-0. Μείωσε στο 30 ο Γούμενος. Και με το καλησπέρα θα λέγαμε του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 48, στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, αυτογκόλ από το Καρά, 4-1. Αλονεύτης. Το σταματάει ο Γούμενος, γλίστρησε και χάσε την μπάλα εύκολα ο Αλονεύτης. Ο Κάς. Μπλέτς. Καϊάφας. Έξυπνα περνάει στον Κασέκε, ο Κασέκε στον ΟΚΑ, δεν υπάρχει offside. Καθαρά όμως, διώχνουν οι της Ένωσης. Και το γύρισμα, η σούτ. Τι πήγε να κάνει, μόνο αυτός ξέρει, ο Ντούρο δηλαδή. Από ευνοϊκή θέση, από δεξιά, μπορούσε να κάνει γύρισμα πιο πίσω. Θέλει να τελειώσει αυτός την φάση, ο Ντούρο.
και μάζεψε ο Μιλοζεύσκι, ενώ προηγουμένως καθυστέρησε ο Κάς και είχασε ευκαιρία για το 5-1. Ο Κάς, πολλά τα λάθη από τους φιλοξενούμενους και πολλά τα κενά στην άμυνά τους. Ντούρο απέναντι για τον Αρονεύτη, το γύρισμα έξω. Θεαματικός ο Αλονεύτης, αλλά άστοχος. Δεν του βγήκε η φάση απέναντι. Απ' την παλιά του Ντούρο, την οποία ξαναβλέπουμε. Ο Παλμός, το άλμα εκεί, αλλά πάνω από την εστία του Μιλοζεύσκι. Πήρε το χειροκρότημα από τον Ντούτιτς ο Αλονεύτης. Κακού. Χαράς και πάλι στον Νιγηριανό. Παρέμβαση από τον Βέντσελ. Κατεβάζει ο Καϊάφας τον Αλονεύτη. Και πάσα στα γρήγορα μπροστά. Είναι λαθασμένη. Ο Μεγκίνη γυρίζει πίσω στον Μιλοζεύσκι. Ετοιμάζει Λευτέρη Μέρτακα ο Πανίκος Τσούρπας. Όπως ενημερώνει ο συνάδελφος, ο Λουκάς Φλωρίδης. Αρονεύτης και πάλι από τα αριστερά. Έχουμε δεύτερη μπάρα στον αγωνιστικό χώρο. Μιλοζεύσκι την βγάζει αυτός. Ο Αρονεύτης και ο Γούμενος εκεί. Μαζί με τον κύριο Τράτο, αυτός φύριξε για διακοπή ενώ η μπάλα και το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη. Αφήνει ο Αρονεύτης τον Αλάντρα και επιστροφή μπάλα στους πράσινους. Βέντσελ, Καϊάφας, Αλαμπή. Όχι στον Τικουμάνα αλλά πίσω στον Πλέτσι μπάλα. Βέντσελ, Ντούρο και πάλι στον Γερμανό. Το τριγωνάκι εκεί με τον Καϊάφα να κάνει κίνηση overlap από πίσω. Κασέκε δεν βρίσκει τον Καϊάφα και πάλι. Ο Τικουμάνα γυρίζει πίσω στον Αλαπή. Ο Ντούρο στον Γιοργαλίδη να κουμπίσει και αυτός λίγο την μπάλα. Ο Κασέκε κάνει λάθος, ο Κακού στα γρήγορα στον Αλάντρα. Βιάστηκε ενώ μπορούσε να κρατήσει ακόμη λίγο την μπάλα. Και πάλι Αλάντρα, δεν υπάρχει offside και φαγιά. Πάνω από την εστία του Γιοργαλίδη από τον Λασέρτα. Καλή στιγμή για την ένωση στο 54, μικρόφωνο στον Λουκά Φλωρίδη. Θα γίνει τώρα η αλλαγή για την ένωση. Στην πρώτη διακοπή Γρηγόρη, να ζητήσει διακοπή. Προσταμάτησε Γρηγόρη για να δούμε τη φάση. Φεύγει τρίτο κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για την ένωση. Εκτός, συνεχίζει. Ο Γρηγόρη, ο Κολάνης με τον αριθμό 21 εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Λευτέρης Μέρτακας με τον αριθμό 30. Η αλλαγή δεύτερη για την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλληνίων. Στο 55. Τρίτο κόρνερ για την ένωση, εκτελεί και πάλι ο Αλάντρα. Πάνω το σημαίνει απέναντι από τον κύριο Νίκο Πλατή, καθώς η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Πορτογάλο. Δέκατο λεπτό συμπληρώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, 55ο της αναμέτρησης. 5 γκολ. 4 στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο, το αυτογκόλ του Καρά. Και 33 γκολ η Ομόνια πριν την αναμέτρηση και 4-37 πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος με 10 γκολ διαφορά από η δεύτερη επιθετική γραμμή, αυτή του Αποέλ.
ενώ δέχθηκε το 12ο της γκολ η άμυνα του Νετίμ Τούτιτς. Πρώτες επαφές με την μπάλα από τον Μέρτακα. Κάσιτι για τον Λάντρα. Βγαίνει μια παλιά, ο Γιωργαλίδης τρέχει. Βγαίνει εκτός περιοχής και διώχνει σε πλάγιο. Παίρνει χειροκρότημα ο Αντώνης Γιωργαλίδης. Μιλούσαμε για την άμυνα της Ομόνιας. Είναι ένας από τους λόγους που η Ομόνια δέχθηκε μόνο με το απόψινό 12 τέρματα στο πρωτάθλημα. Η καλύτερη άμυνα βέβαια είναι της Ανόρθωσης. Δέχτηκε μόλις 9 τέρματα. Έντεκα δέχτηκε η άμυνα του ΑΠΟΕΛ και από 12 η Ομόνια και η άμυνα του Εθνικού. Η Ομόνια είναι αγκαλιά με την 12η της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Περισσότερες νίκες από όλους. Και είναι πολύ κοντά επίσης το να επιστρέψει στην κορυφή. Είναι μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα χωρίς ισοπαλία. Δεν συμβιβάζεται η Ομόνια. Κερδίζει και χάνει. Δύο ήττες από το ΑΠΟΕΛ στο ντέρπι και από τον Εθνικό στο Δασάκι. Απ' την άλλη, η Ένωση μάλλον, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει στην ένατη θέση στους 15 βαθμούς και θα έχει αρκετή δουλειά να κάνει το νέο αφεντικό Αυστριακός, ο Georg Zellhofer. Γόραψε σήμερα συμβόλαιο με τους Βυσσινοί. Πρόκειται για πολύ καλό όνομα στη χώρα του, αφού δούλεψε σε αρκετές ομάδες. Οριακά. Σε θέση offside προηγουμένως ο Κολοκούδιας. Ο Αλάντρα για τον Κολοκούδιο, ο οποίος αφήνει έξυπνα. Λασέρτα ψάχνει χώρο, κάνει το shoot πάνω από την εστία του Γιωργαλίδη. Στο 58. Ενώ μιλούσαμε για το νέο αφεντικό της Ένωσης, τον Georg Zellhofer. Εδώ το αφεντικό του Τριφυλιού, ο Νετίμ Τούτιτς. Πρόκειται λοιπόν για πολύ καλό όνομα. Δούλεψε σε πολύ καλές ομάδες της χώρας του, στην Αύστρια Βιέννης και στην Rapid Βιέννης. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πολύ καλό τεχνικό. Πέφτει λίγο ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Έκανε τις δυο του από τις τρεις αλλαγές ο Ξούρουπας. Δεν έκανε καμία ο Νετίμ Τούτιτς. Ενώ η ομάδα του προηγείται με 4-1. Κασέκε. Κάνει την καλή σέντρα στην περιοχή. Έδιωξε ο Μέρτακας. Ο Κασέκε παρά την υπερπροσπάθειά του και αυτού και πιο πριν του Τικουμάνα το πλάγιο για την Ένωση. Ο Αλάντρα ρίχνει στον Κακού. Τώρα ρίχνει μια ματιά εκεί στο χώρο που προθερμαίνονται οι ποδοσφαιριστές του Τούτιτς και κάποιον φωνάζει. Μόλις έχει νεότερα ο συνάδελφος, ο Λουκάς Φλωρίδης. Και είναι ο Χριστοφή που πάει στον πάγκο. Ναι, Λουκά. Και θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή του Νετίμ Τούτιτς. Βαλιά για τον Κολοκούδια βγήκε από τον Κάσιτι, διαμαρτυρήθηκαν για offside. Οι φίλοι της Ομόνιας δεν υπήρχε, από πίσω έφυγε ο Κολοκούδιας. Πάρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στα πόδια του Καϊάφα, προσπάθησε να βρει τον αλωνεύτη παρέμβαση από τον Μέρτακα.
Εδώ ο Δημήτρης Χριστοφή που ετοιμάζεται στο 61ο λεπτό. Κακού. Αλλάζει παιχνίδι για τον Αλάντρα. Αν περάσει μπάλα από τον Τικουμάνα δεν περνάει. Καφού. Ντούρο. Τώρα η πάσα του Αλβανού πάρα πολύ καλή στον κενό χώρο για τον Τικουμάνα. Τη σέντρα από τον Τικουμάνα διώχνεται από το Μεγκίνι. Επανέρχονται οι πράσινοι, επιμένει ο Τικουμάνα. Τώρα η πάσα του για τον Τούρο, τρέχει εκεί και ο Σπύρου. Εξαιρετική ενέργεια από τον Αλβανό. Η σέντρα του όμως διώχνεται σε κόρνερ από τον Γούμενο. Μέχρι να πάει απέναντι ο Τούρο για την εκτέλεση του κόρνερ, πάμε στον Λουκά Φλωρίδη να μας ενημερώσει για την αλλαγή, την πρώτη του Τούτιτς. Εκτός Γρηγόρη, ο Καφού θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή, θα μπει εντός αγωνιστικού χώρου ο Δημήτρης Χριστοφή. Ο Τούρο στο κόρνερ, το πρώτο για την Ομόνια, διώχνει ο Μιλοζεύσκη. Λασέρτα, ευκαιρία για να βγει στα γρήγορα μπροστά η Ένωση. Λασέρτα, πάει κοντά του ο Κασέκε. Θα τον καθυστερήσει για να δώσει χρόνο στους υποσφαιριστές του να επιστρέψουν. Ο Λασέρτα για τον Κακού, το σούτ κακό. Εξικοστό τρίτο λεπτό. Περιμένει ο Χριστοφή εκεί. Δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Πλέτσε στον Αλαμπή. Γλίστρησε ο Αλαμπή. Παραμένει ωστόσο η κατοχή στα πόδια των συμποδοσφαιριστών του από την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος. Καϊάφας. Σηκώνει μπάλα απέναντι στον Βέντσελ. Περιμένει ο Αλωνεύτης. Δεν πήρε πολλές μπάλες στο δεύτερο ημίχρονο. Στάθησε Αλωνεύτης. Βέντσελ κάνει την σέντρα. Με στόχο τον Καφού που πιέζει, κακού για τον Αλάντρα. Έχει αρκετό κενό χώρο μπροστά του, θα βρει και τον Δικουμάνα. Κάνει πάσα στον Κολοκούδια, ακουπάει μπάλα ο νεαρός και πάει στο Βλέτς. Ντούρο. Καϊάφας. Περνάει πάσα στον Καφού. Κινείται παράλληλα και παίρνει μπάλα ο Κακού. Ο Λασέρτα δεν έπαιξε απλά. Έχασε και ο Αλωνεύτης στη συνέχεια και η μπάλα πάει απέναντι στο Μέρτακα. Με δύναμη ο Βέντσελ έδιωξε. Η μπάλα παραμένει σε ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Ο Λασέρτα για τον Αλάντρα. Ήρθε ο Κάσα από πολύ μακριά να πιέσει. Όπως και ο Τικουμάνα το κάνει με επιτυχία και βγαίνει η Ομόνια μπροστά σε αντεπίθεση με προϋποθέσεις πάρα πολλές. Το πέρασμα καλό για τον Αλωνεύτη, το σούτ πάνω στο Μιλοζεύσκι. Στο 64 χειροκρότημα και πάλι από τον Τούτιτς. Αν ήταν λίγο καλύτερη η πάσα του Τικουμάνα, λίγο πιο πίσω, θα ήταν πιο εύκολο το έργο του Αλωνεύτη που δυσκολεύτηκε απέναντι στο Μιλοζεύσκι. Στο 64 ευκαιρία. Κασέκε προς τα πίσω, ο Αλαμπή διώχνει σε ένα χώρο που θα διεκδικήσει ο Αλωνεύτης και θα κατεβάσει τώρα μπάλα, πάει κοντά του ο Μεγκίνι. Τον σταματάει προσωρινά, πάντα Αλωνεύτης. Ο Βέντσελ, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, από κόντρα η μπάλα πάνω από την εστία του Μιλοζεύσκη. Παρό λίγο δεύτερο αυτό γκολ από τον Σπύρου. Στο 65 τώρα θα γίνει η αλλαγή, έξω Καφού, μέσα Χριστοφή. Εδώ το γκολ από τον Καφού. Στο 20 λεπτό έκανε το 3-0 από πάσα του Καϊάφα. Από πάσα σουτ του αρχηγού. Το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Φεύγει. Παίρνει και χειροκρότημα ο Πορτογάλος.
Με πορτογαλικό διαβατήριο από το πράσινο ακροτήρι. Ο Σεμέδο Καφού φεύγει στο 65 στη θέση του ο Δημήτρης Χριστοφή. Δεύτερο κόρνερ για την Ομόνοια στο παιχνίδι. Ο Αλονεύτης στη γωνία για να το εκτελέσει. Χωρίς αποτέλεσμα ο Χριστοφή προσπάθησε για την κεφαλιά. Πέτυχε 4 γκολ στο πρωτάθλημα ο Χριστοφή. Τα δύο ήταν καθοριστικά στο Παφιακό κόντρα στην Πάφο. Σε ένα αγώνα που μπήκε αλλαγή, επέτυχε 2 γκολ. Καράς. Φωνές για να σηκωθούν όλοι οι φίλοι της Ομόνοιας. Μια προσπάθεια για να ακουστεί η φωνή όλων εδώ στο ACP. Όλοι έχουν τα χέρια ψηλά και ετοιμάζονται για το σύνθημα. Και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο θα την δει. Δεν διακόπτει τελικά ο κύριος Στράτος. Βγήκε μπάλα από το μπλετζ έξω. Κασέκε. Όταν έχεις κόσμο και όταν ο κόσμος σου φωνάζει, γίνεται το έργο σου ευκολότερο. Έχεις παίχτη παραπάνω. Πλέτς, Κασέκε, ο Κάς, δεν σταματάνε οι ποδοσφαιριστές του Τούτιτς, αλλά ούτε και ο κόσμος, που είναι πολύ ευχαριστημένος απόψε από την απόδοση, αλλά και από το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Θέλουν όμως και άλλα γκολ. Αλονεύτης. Έρχεται ο Κάς με δύναμη. Αλλά τον κέρδισε η άμυνα της Ένωσης και ο Μέρτακας βγάζει την ομάδα του Παραλιμνίου μπροστά. Αφήνει μπάλα στον Λασέρτα. Πάει κοντά του ο Κασέκε, γούμενος και πάλι Λασέρτα. Όμορφος συνδυασμός. Έρχεται ο Κολοκούδιας. Έχει στήριγμα τον Αλάντρα. Το σούτ με εξωτερικό φάλτσο μόλις έξω. Πολύ καλό το σούτ από τον Πορτογάλο στο 61 το λεπτό. Έξω όμως. Εδώ ξανά το σούτ από τον Αλάντρα στο 69. Εδώ Αλάντρα. Πρώην παίχτης της Λεϊρία το καλοκαίρι στο Παραλίμνη. Έπαιξε και στην Ακαδέμικα Κόιμπρα, στην Αλβέρκα. Κινουμένος 5 Μαρτίου του 79. Μπροστά η Ομόνοια με Χριστοφή να τροφοδοτεί τον Τούρο. Από μακριά ο Αλβανός. Εξαιρετικό γκολ. 5-1 η Ομόνοια. Πέμπτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Τούρο. Προέρχεται από χάτρικ. Στην προηγούμενη αναμέτρηση. Μπήκε αλλαγή. Και πέτυχε χάτρικ. Στον προηγούμενο αγώνα. Απόψε πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Εδώ ξανά, στο παραθυράκι της εστίας του Μιροζεύσκη, 5-1 στο 70. Ασταμάτητη απόψε η Ομόνοια. Στα 8 ο Κάς, τα 5 ο Ντούρο, δεύτερο σκόρερ για την Ομόνοια. Κίτρινη κάρτα στον ΟΚΑ που διαμαρτύρεται στο 71
Η κίτρινη κάρτα στον Οκάιν, ο πρώτος πράσινος που κιτρινίζεται. Είναι η έκτη στο πρωτάθλημα και θα τον στερηθεί ο Τούτιτς στον αγώνα με την Αλκή στο Αμόχωστος, στο Ράφαελ Γκρουπ Αμόχωστος, την επόμενη Δευτέρα. Ο αγώνας της Αλκής με την Ομόνια. Και δεν θα αγωνιστεί ο Κάς. Είναι η έκτη του κίτρινη κάρτα αυτή που δέχτηκε προηγουμένως. Ο Κακού εκτελεί το φάουλ. Γίνεται κεφαγιά, απογειώνεται εκεί. Τεντώθηκε και με υπερπροσπάθεια ο Οργαλίδης παραχωρεί κόρνερ. Στο 71. Εδώ η εξαιρετική απόκρουση από τον Γιοργαλίδη. Εδώ που χρειάστηκε. Κρατάει το 5-1. Στο 71. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Πάμε στον Λουκά Φλωρίδη. Καϊάφας Γρηγόρη έξω, εντός ο Σλόγκαρ και από πλευράς της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου θα γίνει και η αλλαγή, εντός ο Κακλαμάνος, εκτός ο Δήμος Γούμενος. Αποθεώνεται και ο Καϊάφας, σκόραρε και αυτός στο 18ο λεπτό, μέσα ο Σλόγκαρ. Στο 72 η αλλαγή. Τελέστηκε το κόρνερ. Αλωνεύτης μπροστά στο Χριστοφή. Που κερδίζει το πλάγιο. Με τα γκασκόλ στα χέρια. Σε ένα εντυπωσιακό πλάνο. Πίσω εκεί στη θύρα 9. Πανηγυρίζουν και γιορτάζουν όλοι. Αλωνεύτης απέναντι για τον Οκά. Το σούτ με τη μία έξω. Έχουν αυτή την ευκαιρία. Προηγούνται με 4 γκολ διαφορά της Ένωσης. Τώρα θα φύγει ο Γούμενος από το παιχνίδι στη θέση του Αλέκος Κακλαμάνος, το 73 η αλλαγή. Έκανε τις τρεις του αλλαγές. Ο Πανίκος Τσούρπας. Έκανε τις δύο. Ο Τούτιτς και ετοιμάζει και τον Αγκύρη, όπως με πληροφορεί ο συνάδελφος. Εδώ γίνεται δυνατό μαρκάρισμα από τον Κολοκούδια στον Αλαμπή, ο οποίος μένει κάτω. Σήκωσε ψηλά το πόδι και αχρίαστα εκεί ο νεαρός, ο Γιώργος Κολοκούδιας. Έπιασε στο γόνατο πάνω ψηλά τον Ρασίτ Αλαμπή. Είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, γι' αυτό δεν έχουμε διακοπή. Θα συνεχιστεί ο αγώνας. Μένει στις παρατηρήσεις ο κύριος Στράτος. Αλωνεύτης. Πατάει στον Χριστοφή. Του σταματάει ο Καράς. Κάσιντι, Γκακού, Κολοκούδιας, τον σταματάει ο Ντικουμάνα, πλάγιο για την Ένωση. Άλλα 15 λεπτά περίπου για το τέλος, θα φύγει ο Κασέκε για να περάσει ο Αγκύρε στην θέση του. Στη γωνία θα χάσει ο Κολοκούδιας από τον Σλόγκαρ, Αλαμπή, για τον Χριστοφή, δεν συγκράτησε, Αλάντρα, Κακού, πιέζει ο Χριστοφή και κάνει φάουλ. Μουσική 55% το ποσοστό κατοχής της μπάλας για τους πράσινους, 45% για τους βυσσινοί. Ο Κακού θα εκτελέσει το φάουλ για τους φιλοξενούμενους, προωθείται και ο Μάριος Καράς. Τελείω Κακού στο στήθος του Ντικουμάνα. Μουσική
Ντούρο. Απέναντι για τον Βέντσελ. Η σέντρα του πάνω στο Μιλοζεύσκι. Κολοκούδιας. Δικουμάνα. Έξω η μπάλα. Νέο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Λουκά, φεύγει ο Κασέκε και στη θέση του ο Αγκύρε. Ολοκλήρωσαμε τις αλλαγές τους, οι δύο προπονητές. Έχουμε άλλο ένα γεμάτο 15 λεπτό. Αν ρίξουμε και τις καθυστερήσεις στη χρονική διάρκεια. Λασέρτα, έκανε λάθος, Ντούρο. Μια μοιρασμένη ένωση στα τελευταία λεπτά. Άλλος ένας τρόπος που επιλέγουν οι φίλοι της Ομόνιας πανηγυρίζοντας απέναντι στην θύρα 9. Κακλαμάνος, Κάσιτι. Άλλο ένα λάθος εκεί στο χώρο της μεσιάς γραμμής. Αρωνεύτιστα γρήγορα βγάζει την Ομόνια μπροστά. Όχι. Λαθασμένη επιλογή από τον Αρωνεύτη. Είχε στηρίγματα και αριστερά τον Ντούρο και δεξιά τον Χριστοφή. Χριστοφή. Πάει κοντά του ο Κακού. Χριστοφή στον Αρωνεύτη. Με το αριστερό σηκώνει για τον Αγκύρε, έξω η μπάλα από το Μεγκίνι. Κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για την Ομόνια. Εκτελεί ο Αλωνεύτης. Ο Κάσιντι είναι αυτός που διώχνει. Ο Ντικουμάνα και πάλι πάσα στον Αλωνεύτη και τέταρτο κόρνερ για την Ομόνια. Από την πλάτη του Αλάντρα. Πλάτη, κεφάλι κάπου εκεί. Και κόρνερ. Θα απειλήσει και πάλι η Ομόνια. Με την εκτέλεση του κόρνερ από τον Αλωνεύτη πάει κοντά του ο Χριστοφή. Και θα παίξουν οι δυο τους. Χριστοφή και πάλι για τον Αλωνεύτη. Πάσα πίσω στον Βέντσελ. Από το ύψος της περιοχής, το σούτ πάνω στον Μιλοζεύσκι. Στο 79ο λεπτό. Μέρτακας, Μεγκίνι, Αλάντρα, Κακού και Σπύρου. Έξω η μπάλα από τον Χριστοφή που πίεσε τον Σπύρου. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του προηγείται με 5-1, αυτός είναι όρθιος Λουκά και μπορείς να προσθέσεις να θέλεις και συνεχώς παρατηρεί τους παίχτες του όσους κάνουν λάθη. Από το πρώτο μέχρι και το... και αυτό το που παίζουμε Γρηγόρη μέχρι το 79 αυτή τη στιγμή, ο Νεντίν Ντούτιτς είναι όρθιος, ζήτησε και διπλά μαρκαρίσματα και από Χριστοφή αλλά και από Αλωνεύτη. Αλωνεύτη από την αρχή του παιχνιδιού να επιστρέφουν πίσω, ο Χριστοφή να βοηθά την Ντικουμάνα και ο Αλωνεύτη να βοηθά τον Βέντσελ. Από εκεί και πέρα ζητά και έχει τον γκολ, ζητά την πειθαρχία που βλέπει στην ομάδα του μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Άλλα 10 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Τέλος της 14ης αγωνιστικής. Πέφτει αυλαία εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ. 5-1 προηγείται η Ομόνια της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Μια βαριά ήττα για την ομάδα του Πανίκου Ξούρουπα. Για τελευταία βραδιά θα είναι στον πάγκο. Εδώ ο Πανίκος Τσούρουπας, απογοητευμένος. Ακούσαμε από το στόμα του κυρίου Κώστα Κρασά, του Γενικού Αρχηγού
του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης, ότι θα του γίνει πρόταση να μείνει στο πλευρό του Ζελχόφερ τις επόμενες μέρες. Αύριο πιο συγκεκριμένα θα έχουμε και αυτή την είδηση, αν θα μείνει δηλαδή στον πάγκο Ξούρπας ως βοηθός του Αυστριακού τεχνικού της Ένωσης. Ο Ντιγκουμάνα για τον άλλο νεύτη, πάνω στο Μιλοζεύσκι. Στο 82. Εδώ ο Πανίκος Τσούρουπας, είπαμε και πιο πριν, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ένας μεγάλος γκολτζής των κυπριακών γηπέδων, 171 γκολ με Ερμή, Ομόνια, Ανόρθωση και ΑΕΚ από το 85 μέχρι το 2003. Είδαμε και τον Τούτιτς, οι δυο τους ήταν συμπαίχτες στην Ομόνια, πανηγύρισαν τίτλους μαζί από το 91-92 όταν ήρθε ο Τούτιτς στο νησί και στην Ομόνια, έχασαν τελικό τότε κυπέλου με τον Απόλλωνα 1-0. Πανηγύρισαν πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, οι δυο τους, το 92-93. Κατέκτησαν και κύπελο μαζί, 93-94. Κέρδισαν 1-0 την Ανόρθωση στο τελικό, με γκολ στην παράταση από τον Πανίκο Ξούρου. Ο Αλονεύτης από πολύ μακριά βρίσκει το κεφάλι του Οκά. Ο Οκάς αν πετύχει γκολ θα ήταν εξαιρετικό, δεν θα το πετύχει ούτε ο Αγκύρε, μεγάλη ευκαιρία, μια μεγάλη φάση με τον Γιάννη Οκά. Πρωταγωνιστή από μια μεγάλη παγιά, από μακρινή απόσταση από τον Αλονεύτη, με το κεφάλι έκανε την τρίπλα απέναντι στον Μεγκίνη, αν θυμάμαι καλά, ο Κάς. Στη συνέχεια ήρθε ο Αγκύρε από πίσω, έκανε το σιούτ, χωρίς η μπάλα να πάει στα δίχτυα, αλλά στον Μιλοζεύσκι. Κόρνερ από τον Μπλέτς, πέμπτο για την Ένωση. Πάρα πολύ το κρύο, τσουκτερό στην πρωτεύουσα, σε όλη την Κύπρο. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης ήταν γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Τώρα θα είναι και πιο κάτω. Εκτελείται το κόρνερ, ο Γιωργαλίδης διώχνει. Καράς. Έτοιμος να επαναφέρει, προσποιείται και χάνει. Σλόγκαρ, αντεπίθεση για την Ομόνια, πίσω από το κέντρο φεύγει ο Αλονεύτης. Τον καταδιώκει ο Λασέρτα, για να δούμε ποιος θα αντέξει. Πέφτει κάτω ο Αλονεύτης, αφήνει το παιχνίδι, όχι, πέναλτι. Από τον βοηθό Λούκα, αν πρόλαβα, κοίτα, ναι. Δεν σφύριξε πρώτος ο κύριος Τράτος, αλλά ο Κύπρος Νικολάου, ο πρώτος βοηθός, έτρεξε εκεί που πρέπει να τρέξει όταν υπάρχει παράβαση. Εδώ τα αλληλοσπροξήματα στην διεκδίκηση της μπάλας, έπεσε κάτω ο Αλονεύτης και το πέναρτι που σφυρίζει ο κύριος Τράτος το 85. Ο Αλονεύτης παίρνει μπάλα. Είναι στα 3 γκολ ο Αλονεύτης. Κέρδισε με 5-2 εκτός έδρας στην ΑΕΚ η Ομόνια, πέτυχε εκεί τα περισσότερα της γκολ. Αν σκοράρει ο Αλονεύτης, το κάνει, είναι η πιο μεγάλη νίκη της Ομόνιας στο φετινό πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής, στο 85, Ομόνια 6, Ένωση 1. Ξανά η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Αλονεύτη. Εδώ η προσπάθεια από τον Μιλοζεύσκι, πήγε στην αντίθετη πλευρά. Τέταρτο γκολ στο πρωτάθλημα για Στάθη Αλονεύτη. Βροχή τα γκολ στο ΓΑΣΥΠΗ. Βροχή πέφτει και από τον ουρανό. Είναι το 11ο πέναρτι που κέρδισε η Ομόνια στο φετινό πρωτάθλημα. Μουσική
προηγείται σε αυτό το στατιστικό η ομάδα του Τριφυλιού, ενώ κατά σφυρίχθηκαν 3 πέναλτι. 7 πέναλτι σφυρίχθηκαν υπέρ της ανόρθωσης, κατά κανένα. Κίτρινη κάρτα στον Κάσιτι στο 86. Κίτρινη είδε και ο Κάς από τον κύριο Τράτο στο 71 και θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι της Ομόνιας κοντά στην Αλκή, στο Ράφαελ Κρούμπα Μόχωστος. Πλέτς. Σλόγκαρ, ο Αλαμπί με συγχωρείτε, ο Καράς διώχνει. Αλαμπί και πάλι, ψύχρεμα στον Ντικουμάνα, αλωνεύτης. Σλόγκαρ, τον έκοψε εκεί ο Σπύρου. Θα πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω στον χρόνο για να συναντήσουμε τέτοια σκορ. Απρίλιο του 2000, Ομόνια Ένωση 6-2. Ενώ Μάρτιο του 99, ενώ η Ένωση είναι μπροστά και έχει ευκαιρία να κάνει το 6-2 και να παραλυφθεί εκείνο το σκορ, τότε όχι, χάνεται η ευκαιρία σε κόρνερ από τον Ντουρ. Ήταν και ο Σλόγκαρ εκεί. Κόρνερ για την Ένωση. Ενώ το 99, Μάρτιο του 99, Ομόνια Ένωση 5-0. Εκτελεί το κόρνερ από τον Αλάντρα ο Χριστοφή διώχνει. Ο Καράς θα επαναφέρει με γέμισμα. Ο Κακλαμάνος σταματάει. Κατεβάζει μπάλα. Χριστοφή. Είναι ξεκούραστος, είναι και γρήγορος, έχει και επιλογές καλές, είναι απέναντι ο Ντούρο. Ο Αλβανός και πάλι στον Χριστοφή. Το shoot goal! 7-1! Πετυχαίνει γκολ ο Χριστοφή, αλλά δεν πανηγυρίζει κόντρα στην παγιά του ομάδα. 88 λεπτό, 7-1, 8 γκολ στο Γασιπί, στον τελευταίο αγώνα της 14ης αγωνιστικής. Η πιο μεγάλη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Όχι μόνο της Ομόνιας, αλλά η πιο μεγάλη και η πιο εντυπωσιακή νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. 7-1. Ο Χριστοφή πετυχαίνει και αυτό στο 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Εσωφαρίζει τον Ντούρο που του έδωσε το γκολ απόψε. Ασίστ από τον Αλβανό. Με το αριστερό από το ύψος της περιοχής τραντάζει τα δίχτυα του Μιλοζεύσκη. Εκτέλεσε ο Κακού το φάουλ χωρίς αποτέλεσμα. 7 γκολ από διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. 6 από τριφυλοφόρους και ένα αυτογκόλ από το Καρά. Μπαίνουμε σε 30 δευτερόλεπτα στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ασταμάτητη Ομόνια, Αγκύρε. Κάνει το γύρισμα προς τα πίσω Χριστοφή. Το σούτ, απόκρουση σε κόρνερ από τον Μιλοζεύσκη. Στερεί το δεύτερο γκολ από τον πρώην συμπαίχτη του, ο Μιλοζεύσκη, τον Χριστοφή, ο οποίος τον νίκησε προηγουμένως, πριν από ένα λεπτό. Εδώ η πάσα του Αγκύρε, Χριστοφή, τρίπλα στον Σπύρου, το σούτ με δύναμη, απόκρουση από τον Μιλοζεύσκη σε κόρνερ. Άλλο ένα σούτ από μακριά από τον ΟΚΑ, έτοιμος ο Μιλοζεύσκη. 14 αγωνιστικές, 40 τέρματα για την Ομόνια. Πρώτη επίθεση με διαφορά.
Νέο λάθος στην άμυνα της Ένωσης. Λόγκαρ στα γρήγορα. Ντούρο. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις από τον Αλβανό. Η σέντρα του όμως δυνατή. Δεν προλάβει ο Σλόγκαρ. Κάποιο πρόβλημα έχει ο αλωνεύτης Λουκά. Πήγε στον Τούτης, ο οποίος του είπε να μην τρέχει και να μην κάνει ανοίγματα. Έτσι, αυτό θα του είπε, αυτό κατάλαβα από πάνω ψηλά. Ναι, Γρηγόρη, κάποιο μικρό πρόβλημα για τον Στάθη αλωνεύτη. Του συνέστησε στα ένα απομείναντα λεπτά των καθυστερήσεων, να μην σκορσαριστεί λίγο ψηλά στο δεξί πόδι, Γρηγόρη. Είσαι εκεί κάτω, Λουκά, έχεις καλύτερη επαφή από εμάς. Ζεις πιο καλά τον αγώνα. Είναι η καλύτερη εμφάνιση της Ομόνιας στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο και από σένα, έτσι εγκατακλείδη. Ναι, Γρηγόρη, η καλύτερη εμφάνιση της Ομόνιας μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. 7 γκολ, η μεγαλύτερη νίκη. Είδαμε την ομάδα του Τριφυγίου από το πρώτο μέχρι και το 90 λεπτό της αναμέτρησης να μένει με την ίδια ταχύτητα. Πολύ καλό ποδόσφαιρο είδαμε από τους πράσινους, σε αντίθεση με τους ποδοσφαιριστές του Ξούρουπα, οι οποίοι δεν έδειξαν καν ούτε το μέτριο του πρόσωπο απέναντι στους φίλους τους. Μιλούσες για ένα λεπτό, Λούκα, και δεν έχασαν μπάλα από τα πόδια τους οι τριφυλοφόροι και την κρατάνε ακόμη την μπάλα. Πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, αλωνεύτης κάτοχος τώρα. Από μακριά. Επιχείρησε κάτι σαν παλιά σούτ ο αλωνεύτης. Άλλα 30 δευτερόλεπτα. Διακοπή ρεύματος, πέφτει ο φωτισμός. Είναι άλλες 8 μέρες για να έρθει το 2009. Γιορτινή ατμόσφαιρα στο ΓΑΣΥΠ. Ακούγονται για πρώτη φορά όλοι μαζί οι φίλοι της Ομόνιας, γιορτάζουν το γεγονός αυτό. Ολοκληρώθηκαν τα λεπτά των καθυστερήσεων με διακοπή ηλεκτρισμού. Οι προβολείς έσβησαν. Φωτίζουν όμως τις εξέδρες με κάθε μέσο, με αναπτήρες και τα κινητά τους, τηλέφωνα, οι φίλοι της Ομόνιας. Και επανέρχεται ο φωτισμός. Ενώ σφύριξε τη λήξη ο κύριος Τράτος και καλά έκανε. Μεγάλη νίκη, η πιο μεγάλη στο φετινό πρωτάθλημα για την ομάδα του Τριφυλιού. 7-1 κερδίζει την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στη 14η αγωνιστική. Επανέρχεται και γυρίζει στην κορυφή της βαθμολογίας με 36 βαθμούς και 40 τέρματα. 13 περισσότερα από τη δεύτερη επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Στη δεύτερη θέση η Ομόνια με 34 και στην τρίτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ με 33, τέταρτος ο Εθνικός με 27. Μεγάλη νίκη λοιπόν για την ομάδα του Τριφυγιού. Πάμε σε σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για το χορηγό και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στο ΓΑΣΥΠ, επιστρέφουμε με ρεπορτάζ. Απολαύστε τον αγώνα παρέα με τη SciFast. Δύναμή μας. Τα έργα μας. Δημιουργούμε συνεχώς νέα πρότυπα στη διαμόρφωση και στη μεταμόρφωση χώρων. Σήμερα η λέξη ανακαίνιση αλλάζει όνομα. SciFast. Budweiser, official beer of the 2010 FIFA World Cup.
Επιστροφή, φίλες και φίλοι του τροπητές στο Γάζι Πι. Πανηγυρίζουν, κάνουν τα όλα τα καθιερωμένα οι παίχτες του Τούτιτς και ο ίδιος με τους φιλάθλους της Ομόνιας. Ρεπορτάζ, πάμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο συνάδελφος ο Λουκάς Φλωρίδης έχει σταματήσει τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας, τον κύριο Μάριο Καραμαλάκη. Λουκά. Ναι, Γρηγόρη, έχω κοντά μου τον κύριο Καραμαλάκη. Κύριε Καραμαλάκη, η μεγαλύτερη νίκη στο πρωτάθλημα έρχεται από την ομάδα σας με την εξαιρετική εμφάνιση σήμερα απέναντι στην Ένωση Παραλυνίου. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά σήμερα έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι καταφέραμε να πετύχουμε ένα άλλο τρίποντο, να περάσουμε και πάλι στην κορυφή. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πρωτιά, έχοντας σαν στόχο πάντα το πρωτάθλημα το τέλος του Μάη. Κύριε Καραμαλάκη, από το πρώτο μέχρι και το 90 λεπτό η Ομόνια ήταν μια αλλαγμένη Ομόνια σήμερα, μια αλλαγμένη Ομόνια προς το καλύτερο. Ναι, ακριβώς είναι αυτό που λέω και αυτό που ο προπονητής μας επέμενε αρκετές φορές, ότι η ομάδα σιγά σιγά θα μπορέσει να παίξει και πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι θέμα χρόνου. Τα παιδιά βλέπετε ότι και ήδη μέσα στο γήπεδο έχουν δείξει ότι έχουν πολλές δυνάμεις, ότι μπορούν να παίξουν σαν ομάδα και αυτό κάνουν. Και πραγματικά σήμερα νομίζω αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλους και στους ποδοσφαιριστές και στην τεχνική ηγεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμαλάκη. Αυτά, Γρηγόρη, από τον χώρο των αποδητηρίων. Σε ευχαριστώ, Λουκά. Πανηγυρικό το κλίμα, είδατε εκεί και στα αποδητήρια. 7-1. Μεγάλο σκορ, μεγάλη νίκη για την Ομόνια που επιστρέφει στην κορυφή. 18 τελικές προσπάθειες έναντι 5 για τους Βυσσινή. 2 με 3 τα offside, 22 με 11 τα φάουλ, 2 με 8 αποκρούσεις του Μιλοζεύσκη, 5 με 6 τα corner. Μία κάρτα για την Ομόνια κίτρινη του ΟΚΑ του κοστίζει την μία εμφάνιση του στην επόμενη αγωνιστική. 4 κάρτες για την Ένωση. Είχε και το ποσοστό κατοχής της μπάλας η Ομόνια. Πάμε σε νέο ρεπορτάζ από τα αποδητήρια. Λουκά, ο λόγος και πάλι σε σένα. Ποιον έχει σταματήσει? Ναι, Γρηγόρη, έχω ένα από τους διακριθέντες. Μάλλον όλοι ήταν διακριθέντες σήμερα στην Ομόνια. Το Στάθη Αλωνεύτη. Στάθη, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και η Ομόνια παίρνει αυτό που θέλει. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό όταν 3 βαθμοί συνεπάγονται με μια πολύ καλή εμφάνιση, το οποίο κάναμε πραγματικότητα εμείς σε αυτό το παιχνίδι. Και το καλύτερο είναι ότι παίρνουμε τους 3 βαθμούς και είμαστε ξανά στην κορυφή. Στάθη, ειδικά με τα τελευταία λεπτά να χωλαίνεις στο δεξί πόδι, υπάρχει κάτι σοβαρό? Εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Εντάξει, είναι απλό σκλήρυση, μπορώ να πω, τίποτα σημαντικό λόγω κούρασης. Εντάξει, πιστεύω στις επόμενες μέρες θα ξεκουραστούμε για να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη. Αυτά. Συγγνώμη για την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα υγεία, γιατί με την υγεία εκπληρώνεις τα πάντα και καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη. Αυτά, Γρηγόρη, και από το Στάθη Αλωνεύτη, από το χώρο των αποδητηρίων. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το φίλο τον Τούτης και την Ομόνια για την νίκη της. Ήταν μια νίκη πέρα για πέρα δίκαιη. Θεωρώ ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο με τα εύκολα γκολ που δεχτήκαμε. Από εκεί και πέρα είδατε κι εσείς, είδαμε όλοι ότι δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε και δυστυχώς δεχτήκαμε μια πολύ άσχημη ήττα. Θεωρώ ότι η ομάδα δεν ήρθε με την καλύτερη ψυχολογία στο παιχνίδι. Συνέβησαν κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του παιχνιδιού που πιστεύω ότι επέδρασαν πολύ αρνητικά την ομάδα. Κάποια πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε αύριο το πρωί με τη διοίκηση και θα πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις. Θέλω να συγχαρώ ακόμα μια φορά τον φίλο τον Νέντο για την νίκη του. Ευχαριστώ. Και εύχομαι στην Ομόνια διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δίκαια βρίσκεται στην κορυφή που βρίσκεται. Ευχαριστώ. Πρώτο απ' όλα, συγχαρητήρια για ποδοσφαιριστές μου, για νίκη και νομίζω πολύ καλή εμφάνιση απόψε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο κόσμο που ήρθε ξανά και σήμερα και μας στήριξε 90 λεπτά. Και αυτή η νίκη εγώ προσωπικά θα δίνω δωρεάν για χριστιανικό δωρεάν για αυτό το κόσμο που ήρθε σήμερα να μας δει, να μας στήριξει. Για παιχνίδι μπορώ να πω ότι κέρδισαμε δίκαια. Έπαιξαμε αρκετά καλά όπως είπα, όμως πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι μόνο μία απλή νίκη για μας και τρεις βαθμούς. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Εάν θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, πρέπει να συνεχίζουμε το ίδιο. Για να μπορούμε στο τέλος να πάρουμε στόχους. Στόχος είναι πρωτάθλημα και πιστεύω ότι θα συνεχίζουμε το ίδιο. Είναι δύσκολο, όμως πιστεύω για ποδοσφαιριστές μου και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους δύο προπονητές. Το τελευταίο με τον προπονητή μου που είπε ότι μένουμε στους τρεις βαθμούς, τίποτε άλλο. Εντάξει, ήταν μια καλή εμφάνιση, αλλά μας είναι οι τρεις βαθμοί. Και εγώ με τη σειρά μου θέλουμε να, όλοι οι ποδοσφαιριστές μου είμαστε στα αποδυτήρια, θέλουμε να ευχαριστήσουμε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήρθε σε αυτόν τον κρύο και μας στήριξε. Και θα πάμε καλά, θα συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο, ούτως ώστε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.